Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Πισίρο, από το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Σήμερα ξεκινάμε μια διαφορετική ενότητα με θέμα την ανάδειξη και την αξιοποίηση του αγροδιατροφικού πλούτου των Κυκλάδων, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκινούμε αμέσως και ο λόγος στον πρόεδρο του Επιμελητήριου Κυκλάδων, κύριο Γιάννη Ρούσο. Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι, γιατί από τους σημερινούς συμμετέχοντας σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Επιμελητηρίου, προφανώς κάποιοι μπορεί να είναι και για πρώτη φορά και θα πρέπει, ξεκινώντας ένα κύκλο και μια προσπάθεια που θα κάνει το Επιμελητήριο να φανεί χρήσιμο στον πρωτογενή τομέα, σε όσους παράγουν και όσους διακινούν προϊόντα στις Κυκλάδες, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Καταρχήν να ευχαριστήσω αρκετούς από εσάς που είστε σήμερα κοντά μας, που δεν είστε μέλη του Επιμελητηρίου, αφού το Επιμελητήριο θέλει πάρα πολύ να φανεί χρήσιμο σε όσους επιχειρούν να παράξουν προϊόντα σε αυτή την περιοχή, αφού ένα μέλημά του εδώ και πολλά χρόνια είναι να καταφέρουμε να μην ασχολούμαστε όσοι έχουμε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα σε αυτό το νομό μόνο τον τουρισμό, αφού αυτό αποδεικνύεται τώρα που υπάρχουν δυσκολίες, πόσο λάθος στρατηγική είναι. Πριν από κάποια χρόνια το Επιμελητήριο σκέφτηκε να πρωτοστατήσει σε μία πρωτοβουλία να φτιαχτεί μία ομάδα εστιατορίων καταρχήν που θα παίρνει ένα σήμα, το σήμα Aegean Cuisine, αν χρησιμοποιούσαν κάποιες προδιαγραφές στη λειτουργία της επιχείρησής τους και με κύρια κατεύθυνση τις προδιαγραφές που επικεντρωνόταν πάνω στην χρησιμοποίηση τοπικών παραγόμενων προϊόντων και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, μαζί με το Επιμελητήριο Δεκανήσου, φτιάχτηκε αυτή η αλυσίδα που λέγεται Aegean Cuisine. Σήμερα έχουμε γύρω στα 200 εστιατόρια που έχουν αυτό το σήμα Aegean Cuisine. Αμέσως μετά, ήρθαμε σε επαφή με 80 παραγωγούς από όλες τις Κυκλάδες, που μας έστειλαν 400 προϊόντα, τα οποία πήραν το σήμα Aegean Cuisine. Έχω μια ομάδα λοιπόν 200 ανθρώπων που είναι στην εστίαση και 80 παραγωγών με 400 προϊόντα, που αυτά τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτή την αλυσίδα, ώστε να έχει περισσότερη επιτυχία ο σκοπός της αλυσίδας Aegean Cuisine, που είναι να χρησιμοποιούνται και να προωθούνται τα παραγόμενα προϊόντα. Εάν καταφέρουμε να φέρουμε σε επαφή τα προϊόντα αυτά που παράγονται με τα εκατομμύρια των επισκεπτών που επισκέπτονται το νομό μας, τότε είμαστε βέβαιοι ότι αυτά θα εξαντληθούν. Δεν θα χρειάζεται καν να ασχοληθούν με εξαγωγή. Δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια όλοι μας να φέρουμε σε γνώση, να φέρουμε σε επαφή τα προϊόντα με τους επισκέπτες. Να πω ότι όχι με γνώσεις του Επιμελητηρίου ή κουβέντες του Επιμελητηρίου, αλλά με αποφάσεις και με μελέτες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, έχει αποδειχθεί, και πια αυτό είναι και στη χώρα μας γνωστό, ότι πάνω από το 40% των επισκεπτών διαλέγουν προορισμό με βάση τη γαστρονομία. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε αυτό και παρά τις δυσκολίες, γιατί όλες αυτές οι πρωτοβουλίες χρειάζονται και κινητήρια δύναμη, που είναι το χρήμα, το οποίο δεν είναι εύκολα διαθέσιμο για αυτές τις πρωτοβουλίες από το Επιμελητήριο, αφού έχει να συντηρήσει έναν ολόκληρο οργανισμό με μοναδικό έσοδο τις συνδρομές των μελών του. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο που έπρεπε να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Θέλω να γνωρίσω λοιπόν σε αυτούς που δεν το γνωρίζουν ότι ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια μια πρωτοβουλία του Επιμελητήριου να φτιάξει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, μια επιχείρηση αν θέλετε, με έδρα τον Πειραιά, όπου θα συγκεντρωνόταν όλα τα προϊόντα από όλους τους παραγωγούς, ώστε να υπάρχει δυνατότητα και ευκολία από ένα σημείο να διακινούνται τα προϊόντα είτε προς τα 207 εστιατόρια της αλυσίδας, είτε προς οποιοδήποτε άλλο εστιατόριο, είτε προς οποιοδήποτε θα το επιθυμούσε, αφού θα είχε και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία, για να μπορεί να τα προμηθεύεται οποιοδήποτε γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του προϊόντου. Αξιοποιήσαμε μετά από μελέτες και προετοιμάσαμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν αυτά τα προϊόντα να έρθουν σε γνώση της κουραζιέρας, είτε στους επισκέπτες κουραζιέρας, είτε να μπουν μέσα στα κουραζιόπλαιο συνταγές. Και όλη αυτή η πρωτοβουλία ήταν προϋπολογισμένη όταν ετοιμαστεί να περάσει με μετοχική σύνθεση σε όσους από τα μέλη του Aegean Cuisine, εστιατόρες, παραγωγούς
ή όποιους έχουν σχέση στις Κυκλάδες με την παραγωγή διαδικασία να γίνουν μέτοχοι, να γίνουν ένα είδος συνεταιρισμού. Αυτή η πρωτοβουλία έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό προχωρημένο σημείο. Όταν όμως μπήκε ο κορονοϊός και εξαιτίας κάποιων δυσκολιών, φτάσαμε σε μια δύσκολη απόφαση, γιατί προεπόταν να ανοίξουν και καταστήματα Ελληνικής, στην Βάρο και Σαντορίνη, να μπουν αυτόματοι πολιτές. Όλο αυτό με βάση την κλειστή αγορά και τις εξελίξεις που σήμερα τις γνωρίζουμε, αλλά πριν από 6 μήνες τις προβλέπαμε, θα ήταν μη βιώσιμο. Αυτή όλη η πρωτοβουλία μπήκε σε μια άλλη τελεία, θα αναχρωματοποιηθεί, γιατί είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση και στηρίζεται και από την τωρινή, και θα μπει με πιο σύγχρονες προδιαγραφές στα καινούργια δεδομένα και μάλλον θα ισχύσει το κάθε εμπόδιο για καλό και προβλέπουμε να είναι και καλύτερη η εξέλιξη αυτή. Το λέω αυτό γιατί αν κάποιος παράξει προϊόντα, αν κάποιος περάσει ένα άλλο βήμα πιο παραπάνω, που είναι απαραίτητο, υποποίηση, οργάνωση, καλύτερη προετοιμασία, κάτι το οποίο προέβλεπε και αυτό το πρόγραμμα και θα συνεχίσει να κάνει το επιμελητήριο με όλες τις δυνάμεις, τότε είναι πιο κοντά στο να παραμείνει στη ζωή. Οι λύσεις χωρίς οργάνωση, χωρίς αξιοποίηση των νέων δεδομένων και χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς απαιτεί η κάθε εποχή και στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν και ο τουρισμός ξαναξεκινάει από το μηδέν, που είναι ο τουρισμός μια πηγή προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, αν δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς και αν δεν τα προβλέπουμε, δεν έχουμε ρόλο στην επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, με πολύ χαρά σήμερα, κάνοντας αυτή την εισαγωγή, να σας πω ότι η συνεργασία μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει σαν στόχο να χρησιμοποιήσουμε καταρχήν τη γνώση και την εμπειρία του πολύ κατεξοδομένου για το χώρο αυτού φορέα και εκτός από την εκπαίδευση σχεδιάζουμε και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σαν στόχο προφανώς την περιοχή των Κυκλάδων που δραστηριοποιούμαστε εμείς και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και να πω ότι σήμερα ξεκινάμε αυτή την πρώτη επαφή. Θα ήθελα, Παναγιώτη Θεοδωράκη, να πεις με μία κουβέντα πια τα άλλα τρία σεμινάρια με τίτλους για να καταλάβουν, γιατί πολλοί από εσάς ξέρω ότι έχετε δηλώσει και στα τέσσερα αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα και χαίρομαι που θα δώσουμε μία στόχευση σε αυτό το κομμάτι που έχει σχέση με τα προϊόντα, την πρωτογενή τομή, την πρωτογενή τομέα και μία γνώση για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και μπρος. Και θέλω να πω ότι, και κλείνω, ότι όπως όταν πέρυσι τέτοια εποχή ξεκινούσαν τα σεμινάρια από το επιμελητήριο, είχαμε βγει και με τη γλώσσα της αλήθειας και είχαμε πει ότι ο δρόμος της πανδημίας είναι μακρύς, όταν πολλοί λέγαν ότι το καλοκαίρι του 20 θα ξεχαστεί ο ιός και θα έχει φύγει με τη ζέστη, με την ίδια παρησία και χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε, τα ίδια λέμε και φέτος ότι δεν αφορά η πανδημία μόνο το 21, αφορά και ακόμα πέρα το 21, πέρυσι λέγαμε πέραν του 20. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι αναγκαία η προϋπόθεση όποιος κάνει οποιαδήποτε επιχειρηματική πρωτοβουλία να μπορέσει να έχει την ακριβή πληροφόρηση για το πώς πρέπει να κινηθεί, γιατί τραβάμε μια γραμμή και πλέον η ιστορία λέει πριν την πανδημία και μετά την πανδημία. Εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στο κομμάτι που έρχεται μετά την πανδημία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Θεοδωράκης θα πει τους τίτλους των προγραμμάτων που ακολουθούν και να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μασούρα που θα είναι κοντά μας για να ξεκινήσει σήμερα αυτή τη συνεργασία, όπως είπαμε, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ. Τα τρία λοιπόν επόμενα προγράμματα που είναι τον Απρίλιο είναι 16 Απριλίου για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά με εισηγητή τον κύριο Αλέξανδρο Ασαριωτάκη. Στις 21 Απριλίου η σημασία των ντόπιων ζωικών φυλών, οι ντόπιες ράτσες δηλαδή, στην ανάπτυξη των Κυκλάδων και η διατήρησή τους, με τον εισηγητή κύριο Αντώνιο Κομινάκη. Και θα κλείσουμε 23 Απριλίου αυτόν τον πρώτο κύκλο με τις ξηρικές καλλιέργειες στα νησιά του Αιγαίου, τις άνυδρες καλλιέργειες που όλοι γνωρίζουμε, με την κυρία Πινελόπη Μπεμπέλη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μασούρα, που σήμερα ξεκινάει αυτός ο κύκλος με το θέμα πιστοποιημένα προϊόντα, η σημασία των BOP, που ΓΟΕ και ΕΠΙΠ, στην τοπική ανάπτυξη των Κυκλάδων. Ο κύριος Μασούρας είναι καθηγητής γαλακτοκομείας στο τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου
στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα επικεντρωθεί στην διατροφική αξία του γάλακτος και των προϊόντων του. Μισό λεπτό να πω κάτι. Θα ήθελα, επειδή πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε είστε για πρώτη φορά κοντά μας, να πω ότι το σημαντικό, πέραν από τα όσα πολύτιμα θα μας πει ο κύριος Μασούρας, είναι και η επαφή που θα έχουμε μετά. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να γράψουν μία ερώτηση, τη γράφουν. Όσοι θέλουν, στο τέλος θα πάρουν προσωπικά τον λόγο. Δεν είναι ο στόχος να κάνουμε μία διάλεξη ή να γίνει μία παρουσίαση κάποιων πραγμάτων. Το πιο σημαντικό για μένα είναι, εφόσον θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία και την γνώση του κ. Μασούρα και να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, πατάτε το χεράκι το μικρόφωνο, ανοίγετε το μικρόφωνο και μιλάτε. Να υπάρχει μία ζωντανή συνομιλία. Χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν κάνουμε μία πανεπιστημιακή διάλεξη, παρότι έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε ένα πανεπιστημιακό. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτή την ανταλλαγή πληροφορίας. Και επειδή μερικές φορές διστάζομαι να πάρουμε το λόγο ή να όχι, εδώ είναι μία χαλαρή συνάντηση εργασίας. Έτσι θα τη βάφτιζα. Καλησπέρα σε όλους σας και πριν απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ παράλληλα το επιμελητήριο και τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης και όλων αυτών των εκδηλώσεων που έγινε, που, όπως με ενημέρωσε ο Πρόεδρος. Και θα προσπαθήσω και εγώ να συμβάλλω σε αυτό, αν και πολλές φορές έχουμε με πολλούς ίσως και από εσάς συνεργαστεί στην πορεία αυτή της ανάδειξης αυτού του πλούτου των γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων προϊόντων βέβαια, αλλά αυτό που με αφορά εμένα τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πριν πάντοτε ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω πού θα περιστραφούμε σήμερα η κουβέντα μας. Θεωρώ σκόπιμο πάντοτε όταν είμαι μπροστά σε ένα ακροατήριο, οποιαδήποτε και σύνθεσή του είναι αυτή, να γνωρίζουν αυτοί που μ' ακούνε για την διατροφική αξία του γάλακτος και των προϊόντων του, γιατί πραγματικά είμαστε και καταναλωτές και θα πρέπει να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για να μην γινόμαστε θύματα της παραπληροφόρησης. Επίσης, θεωρώ επίσης πάντοτε με τους συνομιλητές μου να ξέρουν, και αυτό το επιδιώκω μάλιστα, να ξέρουμε την ελληνική πραγματικότητα, γιατί όταν δεν ξέρουμε τι έχουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε, δεν μπορούμε να κάνουμε, να επιχειρήσουμε σε κάτι. Άρα αυτά είναι μια εισαγωγή στην οποία θεωρώ κρίσιμη και από εκεί και πέρα το κάθε θέμα που θέλουμε να αναπτύξουμε, όπως σήμερα ένα ενδιαφέρον θέμα όπως είναι τα προϊόντα μεσαίων ποιότητας, που παραδείγματος χάρη τα POP, GE και τα... Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτά τα ποιότητας, έτσι, είναι και άλλα προϊόντα εκτός αυτά, ποιοτικά προϊόντα που θα ίσως εσείς ξέρετε καλύτερα. Και με την ευκαιρία αυτή, προκειμένου στις Κυκλάδες και στα μικρά νησιά, επειδή η κτηνοτροφία και η παραγωγική διαδικασία είναι μικρής κλίμακας, από χρόνια είχα επιδιώξει να προσπαθήσω να δώσω να βοηθήσω στην ανάδειξη και την δυνατότητα να ιδρυθούν κάποιες τέτοιες μικρές μονάδες για αξιοποίηση του γάλακτος. Ξεκινώντας λοιπόν με το γάλα και τη διατροφή του ανθρώπου, θεωρούμε ότι το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν ένα σημαντικό μέσο πρόσληψης πολλών θρεπτικών συστατικών, τα οποία συμβάλλουν σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, πάντοτε σε όλα τα στάδια της ζωής, είτε είναι από τη μικρή ηλικία μέχρι και τη μεγάλη ηλικία, γιατί περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Η σπουδαιότητα δεν προσδιορίζεται μόνο γιατί έχουν κάποια συστατικά, αλλά το πώς είναι αυτά τα συστατικά κατανεμημένα μέσα στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά, αλλά και η διαθεσιμότητά τους, δηλαδή πώς τα εκμεταλλεύεται καλύτερα ο άνθρωπος όταν τα παίρνει. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει πάντοτε να μας νοιάζει το ποσοστό κάλυψης των αναγκών αυτών σύμφωνα με την κατηγορία της πληθυμιακής ομάδας, όπως λέμε. Αν είναι παιδιά, ενήλικες, τα λοιπά, πάντοτε. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, ότι οι οδηγίες που παίρνουν ή που δίνουμε κάποιοι κτλ. Πρέπει να είναι με γνώμονα την πληθυσμιακή ομάδα και με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου διατολόγιου. Και είναι λοιπόν επιβλημένη, μπορώ να πω, για αποφυγή κάθε σύγχυσης, γιατί αυτός είναι ο στόχος όλων μας, να μην συγχαίει ο καταναλωτής, να παίρνει το μήνυμα, να το παίρνει με σαφήνεια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συνεργάζεται πολύ πάνω στο θέμα αυτό και μια επιστημονική προσέγγιση, μπορώ να πω, θα πρέπει να
αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά από διάφορες ομάδες επιστημόνων. Εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα αυτής της σημασίας το πόσο διαφέρει η κατανάλωση κάποιων προϊόντων σε διάφορους πληθυσμούς. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα η χώρα μας, παρότι έγινε πρώτη στον κόσμο σε κατανάλωση τυριών, δεν είναι, η υπερχεσαρκία είναι χαμηλά σε σχέση με την Αμερική, παράδειγμα χάρη που είναι το μισό η κατανάλωση και είναι διπλάσια η υπερχεσαρκία. Το ίδιο ισχύει ανάλογα με εμάς, είναι και η Γαλλία. Βλέπετε ότι είναι, παρότι καταναλώνουν και αυτοί πολλά τυριά, η υπερχεσαρκία είναι μικρή. Άρα πάντοτε θα πρέπει να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι τα τυριά αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι, ειδικά για τους Έλληνες, και γιατί καταναλώνουμε γύρω στα 30 κιλά κατά κεφαλή. Αν και με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των τροφίμων, η τροκόμιση του γάλακτος πέρασε από το αρχικό της οικογενειακό βιοτεχνικό στάδιο σε μικρές εκμεταλλεύσεις ή και στις μάντρες που λέμε, τη σημερινή προηγμένη βιομηχανική μορφή, όμως εξακολουθεί η διατροφική αξία του τριών να παραμένει πάντοτε σημαντική. Αυτό επιτεύχθηκε βέβαια από την πληθώρα των παρασκευασμάτων που σήμερα υπάρχουν πάνω από 2.000 τυριά που καταναλώνουμε. Πιο συγκεκριμένα, επιγραμματικά, να ξέρουμε ότι είναι πλούσια τα τυριά σε πρωτεΐνες, από 11 μέχρι 30% κυμαίνεται, σε λιπαρά, τα οποία δεν είναι πάντοτε, σήμερα η κρατούσα άποψη, η επιστημονική άποψη, δεν είναι ότι όλα τα λιπαρά δεν αντιμετωπίζονται ότι είναι καλά ή κακά. Έχει να κάνει με το είδος του λιπαρού, οξέως, όπως λέμε εμείς, και αυτό παραδέχεται σήμερα η επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητα, γιατί είναι και χωρίς των λιποδιαλυθών βιταμινών. Επίσης, το κρίσιμο συστατικό, τα άλατα που βρίσκονται μέσα, όπως είναι το ασβέστιο και το φωσφόρο, είναι πολύ σημαντικά για την διατροφή του ανθρώπου. Το αλάτι, βέβαια, που υπάρχει, πρέπει να γνωρίζουμε πώς είναι αυτό. Το αλάτι δεν ξεπερνάει σε κανένα τυρί, να ξέρετε, το 3% είναι από 1 με 1,5%. Το πιο αλμυρό τυρί είναι το ροκφόρο, έτσι, για πληροφόρηση. Και τέλος, να γνωρίζουμε ότι τα τυριά δεν περιέχουν σάχαρα. Για αυτούς που έχουν κάποιο θέμα με το ζάχαρο και το διαμίδι κτλ. Με εξαίρεση βέβαια τα τυριά που δεν οριμάζουν οπωσδήποτε ή που είναι φρέσκα. Εκεί υπάρχει μια μικρή ποσότητα. Εδώ ένα παράδειγμα ότι η συγκέντρωση των συστατικών του ασβεστίου, να ξέρουμε ότι διαφέρει ανάλογα με το είδος του και την τεχνολογία που ακολουθούμε. Το τρίγιο, βλέπετε, το ασβέστιο, παραδείγματος χάρη, στη φέτα είναι 471, στην κεφαλογραμμιέρα που είναι σκληρότερη είναι κοντά στο 1000 και ούτω καθεξής. Άρα θα πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε και τη σύσταση των προϊόντων. Στη συνέχεια, όπως σας είπα, θα σας δώσω κάποια στοιχεία για την ελληνική γαλακτοκομεία για να ξέρουμε και τι παράγουμε και πόσο σημαντικό είναι για την εθνική οικονομία η γαλακτοκομεία. Και η εκτροτροφία μαζί με και τη μεταποίηση. Ο τομέας της γαλακτοκομείας έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την γεωργική όσο και τη δική μας οικονομία, γιατί εφοδιάζει τον πληθυσμό μας πρώτα με προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας, αλλά εκείνο που προέχει δίνει απασχόληση σε πολλές χιλιάδες οικογένειες, γύρω στις 115.000 οικογένειες ασχολούνται με την κτηνοτροφία, αλλά στον τομέα της μεταποίησης και του όλου κύκλου είναι γύρω στις 300.000 άτομα βρίσκουν. Επομένως, πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στο χειρισμό των διαφόρων πολιτικών, γιατί έχουμε να κάνουμε 300.000 άτομα, που σημαίνει ότι μια κακή πολιτική στον τομέα της κτηνοτροφίας και της μεταποίησης μπορεί να έχει συνέπειες σε αυτά τα άτομα. Αυτό που θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι η φύση της κτηνοτροφίας στη χώρα μας και της παραγωγής γάλακτος. Εδώ τι σας δείχνω. Σας δείχνω την κατανομή γάλακτος στον κόσμο. Στον κόσμο, όταν μιλάνε για γάλα, μιλάνε για γελατινό γάλα. Γιατί το 84% είναι γελατινό γάλα. Μόνο το 13% είναι βουβαλινό, φανταστείτε, και το έγκυο είναι ελάχιστο 3% και ένα 2% είναι το πρόβιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ κάτω, βλέπετε, 97% είναι γελατινό γάλα. Δεν μιλάμε για πρόβιο. Όμως στη χώρα μας τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς έχουμε πρόβιο και έγκυο γάλα στην πλειοψηφία.
Και αυτό πρέπει επίσης να το γνωρίζουμε. Αγελαδινό υπολοιπόμεθα, όπως θα δείτε, σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία το κρίνω. Πολύ σημαντικό να γνωρίζουν αυτοί που εμπλέκονται είτε στη μεταποίηση είτε στον πρωτογενή τομέα να έχουν τη γνώση αυτή. Εδώ απλώς σας δείχνω τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπετε, 158 εκατομμύρια γάλα παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 152 είναι αγελαδινό. Μόνο 3 εκατομμύρια τόνια είναι αυτή, έτσι. Και 2,5 έγκυο και γουανινό τόσο. Η ελληνική γαλακτοκομεία τι τη χαρακτηρίζει, εκτός από αυτή την ποσότητα γάλακτος που διαφέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την γαλακτοκομεία στον κόσμο. Είναι μικρής κλίμακας, έχει ψηλό κόστος παραγωγής, δυστυχώς η ηλιακή σύνθεση είναι σε βάρος των νέων, δηλαδή είναι γερασμένη. Οι αυξημένες εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων χαμηλού κόστους, αυτό πολύ, κρατήστε το, και μόνο μερικές από αυτές τις ταινανίες είναι απειλές. Θεωρούνται απειλές για την ελληνική γαλακτοκομεία αυτά. Ο ελληνικός γαλακτοκομικός τομέας έχει υποστεί συρρήκνωση στην τελευταία δεκαετία όσον αφορά τον αριθμό και των γαλακτοπαραγωγών, αλλά και κάποιες και της προγελαδινού γάλακτος, όπως θα σας δείξω. Επίσης, το ζωικό κεφάλαιο είναι 1,5 εκατομμύρια πρόβατα και 4,5 εκατομμύρια έγκες, αλλά αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποτελεί το 12% των προβάτων και το 48% των εγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τη μεγαλύτερη κατακάτοικο παραγωγή πρόβατων και κίνδυνο γάλακτος στον κόσμο. Κατέχουμε την 5η θέση σε παγκόσμια κλίμακα σε παραγωγή πρόβατων και κίνδυνο γάλακτος και τη 2η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής αυτής, όπως γνωρίζετε, πάει για παραγωγή τυριών και γιαούρτης. Όπως θα σας δείξω και παρακάτω με κάποια νούμερα που πρέπει να τα κρατήσουμε, γιατί βασικά εκεί στηρίζεται και η οικονομία μας και οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών που γίνονται. Παράγουμε μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών τυριών με πρότυπα χαρακτηριστικά και, όπως είπαμε, είμαστε οι μεγαλύτεροι καταναλωτές. Αυτό που είπα και προηγουμένως, η διακύμανση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το αγελαδινό γάλα μειώθηκε από το 12 έως το 19, από τις 765.000 τόνους έπεσε στις 633.000 τόνους περίπου. Και σήμερα είναι γύρω, στα σημερινά στοιχεία είναι 650.000. Έχουμε μείωση του γελαδινού παρότι εισάγουμε, υπολογισμένο αυτό, εισάγουμε με κάθε μορφή γάλακτος γελαδινού, εισάγουμε αλυτώση ποσότητα. Κρατήστε αυτό. Φανταστείτε. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να το παράξουμε με μειωμένο κόστος. Γιατί το κόστος, όπως είπαμε, είναι ψηλό για το γελαδινό γάλα, παραγωγή του γελαδινού γάλακτος. Η μείωση των παραγωγών αυτή την περίοδο ήταν 40%. Από 4.000 σήμερα είναι, σημερινά νούμερα, 2.448 αγελοδοπαραγωγή. Εδώ επίσης βλέπουμε την παραγωγή του πρόβιου γάλακτος, η οποία σταθερά έχει αυξηθεί και είναι σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και στηρίζεται η εθνική μας οικονομία σε αυτό. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική γαλακτοκομεία. Να έχουμε 42-43 περίπου 100 πρόβιο, 44-46 μισό αγελαδινό και 10,5 έγιο, θα πούμε γι' αυτό. Έτσι στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται και από τα προηγούμενα, η εγωπροβατοτροφία αποτελεί τον πιο παραδοσιακό κλάδο της κτηνοτροφίας και είναι άρρητη συνδεδεμένη στην ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Εδώ πολύ σύντομα μόνο και μόνο να δείτε την κατάσταση και για το γάλα που παράγεται, το γελαδινό γάλα που παράγεται στο Νότιο Αιγαίο. Στο Νότιο Αιγαίο βλέπετε είναι γύρω στις 20-21.000 τόνοι και αποτελεί το 3,25%. Να έχετε την εικόνα τι παράγεται. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη της παραγωγής και της τιμής του πρόβιου γάλακτος. Βλέπετε πώς κατρακύλησε τα τελευταία 3-4 χρόνια και ευτυχώς σιγά σιγά ανακάμπτει, αλλά ακόμα είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πριν το 2016. Το ίδιο βλέπουμε εδώ πέρα, την εξέλιξη αυτή, πώς εδώ στο κίτρινο γάλα, περίπου η ίδια τάση,
Και εδώ, σε ό,τι σας αφορά, η ποσότητα νοπού πρόβειου και Αίγειου Γάλακτος και Αγελαδινού και πλήθος, και το πλήθος είναι μέσα στην παρένθεση των παραγωγών του Νοτίου Αιγαίου. Εδώ βλέπουμε, προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτή η παραγωγή, δεν είναι μόνο αυτή η ποσότητα, όπως τόνισα και στην αρχή, ειδικά στα νησιά, τα μικρά κτλ. Επειδή δεν υπάρχουν πολλές μεταποιητικές μονάδες, υπάρχει και πολλή ιδιοκατανάλωση και υπάρχουν πολλά το πολύ γάλα, είτε δεν εκμεταλλεύεται, δεν πάει στις μικρές ή μεγάλες βιομηχανίες, ας πούμε, τα τυροκομεία, είτε και επεξεργάζεται από τους ίδιους τους παραγωγούς. Αλλά αυτά τα νούμερα είναι το γάλα που έχει εισκομιστεί και καταγράφεται από το Μελγό Δήμητρα, που είναι με το σύστημα Άρτεμις, που καταγράφεται όλο το γάλα που παράγεται, και αυτά τα στοιχεία που σας προηγουμένως είναι από αυτό το σύστημα Άρτεμις, που παράγεται στη χώρα μας. Δηλαδή, όποιο γάλα μπαίνει μέσα στη βιομηχανία, από το μικρό ζαχαροπλαστείο μέχρι τη μεγαλύτερη βιομηχανία, καταγράφεται, ελέγχεται και γνωρίζουμε σήμερα πλέον ποιος το παράγει και πού το παράγει και ούτω καθεξής. Εδώ πάντα δίνω και τι γίνεται, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο, που υπάρχει πλεώνασμα και που υπάρχει έλλειψη, για να μπορούμε και να, αν χρειαστεί, κάποιοι να κάνουν κάποιες εξαγωγές. Εδώ δεν θέλω να σας κρατάω σε νούμερα, αλλά απλώς σας δίνω ότι η ποσότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι γύρω στους 800.000 τόνους, και η αξία, αυτό κρατήστε, είναι πάνω 1,2 δις περίπου. 1,2 δις. Εδώ πάντα πρέπει να ξέρουμε και πού απευθυνόμαστε και πώς το καλάθι της νοικοκυράς κατά προτίμηση τι προϊόντα παίρνει, και κυρίως καλό θα είναι να γνωρίζουμε τελικά η κατανομή της κατανάλωσης των γαλακτοκομικών που εντοπίζεται. Είναι σε μικρά σημεία ελληνικής πώλησης ή είναι στα σούπερ μάρκετ. Εδώ βλέπετε συντριπτική πλειοψηφία τα σούπερ μάρκετ. Αυτό πάλι για αυτούς που γνωρίζουν, ξέρουν τα προβλήματα, δεν θα είναι το θέμα μας να ασχοληθούμε τώρα με αυτό το πρόβλημα. Εδώ είναι όλη η εξέλιξη της παραγωγής, δηλαδή ό,τι παράγουμε. Και εδώ έβαλα με κόκκινο, θα το δείτε και σε μια άλλη διαφάνεια, τα τυριά που παράγουμε στη χώρα μας, τα τυριά με κόκκινο, δηλαδή τα μαλακά τυριά που είναι στην τυρική πλειοψηφία, τα σκυρά τυριά και ημίσκυρα, τα τυριά του ρογάλακτος και τα κάποια άλλα τυριά που δεν είναι από γάλα, αλλά είναι από διάφορες άλλες πρώτες ύλες. Λοιπόν, το επίσης με πράσινο έχω βάλει την παραγωγή του γιαουρτιού, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Κρατήστε, γύρω στους 145 με 150.000 τόνους το χρόνο γιαούρτι παράγουμε. Το περισσότερο δε από αυτό είναι το σφραγιστό γιαούρτι, το οποίο είναι και εξάγεται στις άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο τομείς, η τυροκομεία και η παραγωγή γιαουρτιού, που αποτελούν τον βασικό όγκο παραγωγής της ελληνικής γαλακτοκομείας. Εδώ, όσον αφορά τα τυριά στην εγχώρια αγορά μας, όπως σας είπα, βλέπετε 160.000 είναι τα μαλακά τυριά. Εδώ μέσα είναι η φέτα. Στην ουσία, από αυτά τα 125.000-130.000 τόνοι είναι φέτα. Στην ουσία, στη χώρα μας, η φέτα είναι μακράν σε όγκο παραγωγής πρώτη. Και έρχονται όλα εδώ, παρακολουθεί όλα τα σκληρά, τα ενίσκληρα, εννοούμε γραβιέρες και παλαιογραβιέρες και καλοτήρια και κασέρια, όλα αυτά μας κάνουν μόνο 34.000 τόνους. Και στη συνέχεια έρχονται τυριά τρογάλακτος, που είναι αρκετά σημαντικά, και τα συμπληρώματα. Τι προκύπτει από εδώ, αυτό που είδατε και προηγουμένως. Όλα το μεγαλύτερο όμως το τυριό μας είναι τα μαλακά τυριά, δηλαδή αυτά τα τυριά που μέσα σε αυτά είναι η φέτα. Αυτό που είδατε προηγουμένως. Και θέλω εδώ επίσης, επειδή το γιαούρτι είναι πολύ σημαντικό προϊόν για την εθνική μας οικονομία, βλέπετε εδώ πέρα την παραγωγή γιαουρτιού, που το περισσότερο είναι το σφραγιστό γιαούρτι βέβαια, και σε ποσοστά. Και επίσης
για να κλείσω αυτή την ενότητα, για να κλείσω αυτή την ενότητα, θέλω να δείξω ότι, κοιτάξτε, αυτές είναι οι εισαγωγές μόνο τυριών. Τι εισάγουμε. Άρα αυτό σημαίνει ότι εμείς είμαστε ελληματικοί ακόμα, παρότι παράγουμε αυτό το νόμο των 220-230. Δεν θέλω να σας βομβαρδίζω με νούμερα, αλλά είναι κρίσιμα. Να ξέρουμε δηλαδή τι παράγουμε, τι εξάγουμε, τι εισάγουμε, για να κάνουμε μια σούμα τελικά και να ξέρουμε τι τρώμε. Τι τρώμε και τι μπορούμε να φάμε ή τι μας λείπει να φάμε. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα εισάγουμε μόνο σε τυριά, κυρίως σε τυριά, 126.500 τόνους και εξάγουμε 66 σε τυριά, εκ των οποίων γύρω στα 45 με 50 είναι φέτα, ελάχιστα εξάγουμε. Άρα, γιατί το λέω αυτό, εμείς τελικά, πώς προκύπτει ότι καταναλώνουμε, για να γνωρίζετε και πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα που λένε καταναλώνουμε τόσα κιλά το κατά κεφαλή κτλ. Σας είπα 2-3 νούμερα. Δηλαδή, αν προσθέσετε στα 220-230.000 τόνους που παράγουμε εμείς, προσθέσετε τα 125 που εισάγουμε και αφαιρέσετε και τα 65-66 που εξάγουμε, βγαίνει ένα νούμερο γύρω στις 300.000 τόνοι το χρόνο. Εάν διαιρεθεί αυτό με τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού μας, βγαίνει αυτό γύρω στα 30 κιλά το κεφάλι. Είναι πολύ σχετικό, αλλά σε όλο τον κόσμο αυτό είναι το εργαλείο που έχουν στα χέρια τους να μετράνε αυτή την κατακεφαλή κατανάλωση των τριών αλλά και των άλλων προϊόντων. Υπάρχουν στοχευμένες κάποιες έρευνες που κάνουν και πιο αναλυτικές, αλλά τελικά εδώ είναι η κατάσταση έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα. Αυτή ήταν μια παρουσίαση της κατάστασης, όπως σας είπα, της ελληνικής γαλακτοκομείας και θα σας απασχολήσω τώρα με ένα άλλο θέμα που, όπως σας είπα και στην εισήγηση, στην αρχή, είναι τα προϊόντα με σήμα ποιότητας, δηλαδή τα ποτ. Τα ποτ. Για τα οποία θα σας μιλήσω. Το ιστορικό, τι είναι αυτά τα ποτ, πρέπει να γνωρίζουμε. Οπωσδήποτε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά καθιέρωσε αυτό τον όρο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, όπως λέγεται, όλων των προϊόντων που θα σας μιλήσω. Και ο στόχος και ο λόγος ήταν για να διαφοροποιήσει τη γεωργική παραγωγή, γιατί καθότι υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας, οι απομακρυσμένες μειονεκτικές περιοχές δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν με τίποτε το μικρό κόστος παραγωγής των μεγάλων μηχανιών. Και έτσι λοιπόν πρότεινε να μπει μια προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα ή και αυτά που είχαν μέσα τους την παράδοση ή και την τέχνη πολλών ετών. Και έτσι πρότεινε αυτά τα προϊόντα να ξεχωρίζουν μετά από κάποια διαδικασία, την οποία φυσικά θεωρείται μια πιστοποίηση στην ουσία. Έτσι λοιπόν, στόχος ήταν η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, η προώθηση των προϊόντων που παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να είναι όλα τα προϊόντα, έχουν κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα αυτά. Βελτίωση, με στόχο βέβαια πάντοτε τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές τις μειονεκτικές. Αλλά παράλληλα όμως, πάντοτε ο στόχος πρέπει, και αν δεν είναι, πρέπει εμείς να τον κάνουμε το στόχο. Αφενός μεν ο στόχος μας να είναι στον πρωτογενή τομέα και αυτούς που ζουν, τους πτηνοτρόφους δηλαδή, που είναι ο αδύναμος κρίκος της αλυσίδας όλου αυτού του διατροφικού της γαλακτοπαραγωγής και της γαλακτοκομείας. Απ' την άλλη πλευρά όμως, που θα πρέπει να είμαστε εξίσου και πιο αυστηρά να αντιμετωπίζουμε το θέμα, είναι ο καταναλωτής. Ήδη όλοι είμαστε καταναλωτές, άρα θα πρέπει και η πληροφόρηση, όπως τόνισε και στην αρχή, πρέπει προς τον καταναλωτή, πρέπει να είναι σαφής και να γνωρίζει για την καταγωγή και την ιδιαιτερότητα των προϊόντων αυτών, γιατί πολλές φορές θέλει ο καταναλωτής να διαλέξει προϊόντα τα οποία έχουν μία ταυτότητα και έχουν μία καταγωγή και μία τέχνη και μία παράδοση
στην παραγωγή της διαδικασία. Πέραν από αυτά όμως θέλει και την ασφάλεια και την ενημέρωση. Και το πιο σημαντικό είναι να τον προστατεύσει από τις απομιμήσεις, γιατί παράλληλα με αυτή την έξαρση της βιομηχανοποίησης είχαμε πάρα πολλές απομιμήσεις των προϊόντων που δυστυχώς τις έχουμε και σήμερα με ευθύνη πολλών και πολλών. Και φυσικά όλα αυτά θα απαιτούν εξασφάλιση δικαίου ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών, γιατί αν δεν υπάρχει δόλος, σίγουρα θα υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός. Και τα πνευματικά δικαιώματα των παραγωγών εξασφαλίζονται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άρα οι λόγοι σπουδαιότεροι είναι η προστασία των τοπικών και παραδοσιακών τροφίμων γενικά, η βοήθεια προς τους παραγωγούς, ιδιαίτερα των μονοκτικών περιοχών, να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόντο τους και η διατήρηση της ποιότητας και της ποικιλόμορφης γεωργικής παραγωγής, δηλαδή της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατώντας τον κόσμο κοντά στην Ήπειρο και διατηρώντας το τοπίο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο οποίος είναι πρόσφατος, είναι το 2013, αλλά συνοψίζει βασικά ο 1155, κάνει μια καινούρια προσέγγιση, αλλά στα παλιά τα βάζει σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και λέει ότι οποιαδήποτε άμεση ή έμεση εμπορική χρήση για τα προϊόντα τα οποία δεν παράγουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το προστατεύει δηλαδή από κάθε κατάχρηση, απομίμηση, επίκληση, ακόμα και αν αναφέρεται σε πραγματική προέλευση των προϊόντων, από ή συνδέεται με εκφράσεις, είδος, τύπος, μέθοδος κλπ. Από κάθε άλλη ψευδή τα προστατεύει παραπλάνηση και από πρακτική κυρίως παραπλάνηση των καταναλωτών. Οι επιδράσεις μπορεί να τις χωρίσουμε σε έμεσες και άμεσες, όπως είπαμε και προηγουμένως, η ανάπτυξη της πέθρου, προστασία της παράδοσης, διατήρηση των συνταγών και των ονομασιών των παραδοσιακών που είναι πολύ σημαντικό, προστασία του καταναλωτή, το αναφέραμε, προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων στο χώρο το ευρωπαϊκό αλλά και εκτός της Ευρώπης και επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές. Οι έμεσες είναι φυσικά διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου, όπως ανέφερα, διατήρηση των παραδοσιακών φυλών και ποικιλιών για να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και πάντοτε σε συνέργεια με τον τουρισμό που για τη χώρα μας είναι πολύ πάρα πολύ κρίσιμο. Τα ωφέλη είναι αρκετά για των ευρωπαϊκών ενδείξεων, όπως περιγράφονται και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην πάμε λεπτομέρειες να σας πω τώρα, απλώς υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται εδώ και μπορείτε να το βρείτε στο site του Υπουργείου Γεωργίας που υπάρχει όλο το πλαίσιο και πέρα για τα COP και για τα ΚΕ. Και για να ξεχωρίσουμε, να ξεδιαλύνουμε λέω τι είναι αυτά τα σήματα ποιότητας, στην ουσία είναι δύο κατηγορίες, αυτά που συνδέονται με τη γεωγραφική περιοχή, τα οποία είναι τα COP και τα ΠΙΕ, τα COP και τα ΠΙΕ, και αυτά που δεν έχουν σχέση με την περιοχή που παρασκευάζονται, δεν έχουν εξάρτητα περιοχής, αλλά όμως έχουν σχέση με τη μέθοδο παρασκευής, είναι τα λεγόμενα ΕΠΗ, θα αναφερθούμε σε αυτά πιο κάτω. Αυτά συνοψίζονται, δηλαδή ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τα COP, ΠΙΕ και τα ΕΠΗ, που είναι εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, καθώς και κάποια τελευταία έχουν μπει και κάποιες ιδιαίτερες προαιρετικές ενδείξεις αυτές, προαιρετικές, όπως είναι προϊόν ορεινής παραγωγής ή προϊόν ισότητης γεωργίας κτλ. Για να πάλι να δώσει ένα χαρακτηριστικό προφίλ στα προϊόντα που παράγονται είτε στους ορεινούς όγκους είτε στα νησιά. Τα σήματα των προϊόντων αυτών, τα αντίστοιχα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα αντίστοιχα για τα τρία προϊόντα. Όμως, ό,τι προϊόν εμείς να επιδιώξουμε να κάνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είτε είναι POP, είναι με σήμα, χωρίς σήμα, με πιστοποίηση, χωρίς πιστοποίηση, υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις, τις οποίες δεν θα πρέπει να τις απεμπολούμε και θα πρέπει αυστηρά να τις ακολουθούμε. Πρώτον, η διατροφή και η υγεία των ζώων μαζί. Οι συνθήκες παραγωγής του γάλακτος, γιατί αν δεν έχουμε καλή πρωτεΐνη, δεν κάνουμε τίποτε. Αυτό ισχύει σε όλα τα τρόφιμα, αλλά κυρίως στο γάλα, εάν δεν δώσουμε σημασία
στις συνθήκες παραγωγής του, ενώ υγιεινή και διατροφή των ζώων και συνθήκες πώς θα το πάρουμε το γάλα μέχρι να το πάμε στη βιομηχανία, το παιχνίδι το έχουμε χάσει. Δεν θα κάνουμε ποτέ, όσο και να είμαστε καλοί τεχνολόγοι, καλοί επιστήμονες, καλοί τυροκόμοι, καλοί δεν ξέρω τι θα είμαστε, δεν θα πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα και στη συνέχεια η τεχνολογία, η επεξεργασία της μεταποίησης πρέπει να δώσουμε βάση προκειμένου να δώσουμε ένα προϊόν πάρα πολύ ποιοτικό στον καταναλωτή. Και πέραν από εκεί όμως, από τη μεταποίηση, υπάρχει ένα άλλο σοβαρό στάδιο, η συσκευασία και η σήμανση, που για αυτά ειδικά τα προϊόντα πρέπει να είναι πολύ σαφής. Γιατί στη σήμανση στηρίζεται και η αποδοχή τους ή όχι από τους καταναλωτές. Τι είναι όμως αυτά τα προϊόντα? Τα πρώτα POP που λέμε, τα FIA κτλ. Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Τα προϊόντα αυτά λέγονται προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Τι είναι η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν, αυτό είναι, που κατάγεται από ένα συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή και χώρα πολλές φορές, σπανίως, για την περίπτωσή μας υπάρχει η περίπτωση σχεδόν της ΦΕΤΑ, σχεδόν παράγεται σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, το οποίο η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εκείνους φυσικούς αλλά και ανθρώπινους παράγοντες. Δηλαδή την κουλτούρα και τη διατροφική και τις άλλες συνήθειες, τις τέχνες, την τέχνη που μπαίνει μέσα στην παραγωγή του προϊόντος αυτού. Το πιο σημαντικό όμως είναι όλα τα στάδια της παραγωγής να εκτελούνται μέσα στην ζώνη την οποία εμείς έχουμε ορίσει ότι θα παράγεται αυτό το προϊόν. Σε αντίθεση, συνοψίζοντας, λένε, η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά εδώ πέρα οφείλονται κυρίως αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εκείνους συνθήκους και όλα τα στάδια, αυτό είναι το χαρακτηριστικό για τα POP. Ενώ για τα PIE που λέγονται προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η ονομασία αυτή πάλι ταυτοποιεί το προϊόν που κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό ή φήμη εδώ πέρα, το πιο σημαντικό είναι η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό, μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γραφική του προέλευση. Εδώ δεν χρειάζεται τα στάδια να είναι όλα ή κάποια μέσα στη ζώνη που έχουμε ορίσει. Ένα τουλάχιστον απαιτεί. Άρα, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι για τα ΠΙΕ, εκείνο που του καθορίζει είναι η φήμη που μπορεί να αποδοθεί στο προϊόν αυτό. Κυρίως η φήμη και φυσικά τουλάχιστον ένα από τα στάδια να συμβαίνει μέσα στην ζώνη που εμείς έχουμε οριοθετήσει. Βάζοντας τα τώρα ένα απέναντι στο άλλο, μπορούμε να πούμε ότι έχουν κάποιες ομοιότητες αυτά και κάποιες διαφορές. Δηλαδή, σαν ομοιότητες είναι ότι όλα αυτά καλύπτονται από την νομοθεσία και από τον κανονισμό για τα POP-PIE. Έχουν πάνω το όνομα της περιοχής οπωσδήποτε, καταγωγή από την εν λόγω περιοχή, διαδικασία καταχώρησης είναι ίδια, είτε ακολουθήσετε την διαδικασία, την υποβολή φακέλου, όπως θα σας πω, ο φάκελος να αξιολογηθεί και να τελικά να αποδεχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η ίδια διαδικασία καταχώρησης. Καθώς επίσης, όπως πολύ το τόνισα ιδιαίτερος, είναι του ιδίου επίπεδου προστασίας και τα δύο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ίδια λογική τα προστατεύει και τα δύο, είτε είναι ΠΙΕ είτε είναι ΠΟΠ. Υπάρχουν τώρα οι εξής διαφορές, οι οποίες σας είπα και προηγουμένως, η φύση του δεσμού. Στα ΠΟΠ είναι αποκλειστικός ο δεσμός με τον τόπο, ενώ στο ΠΙΕ μπορεί να αποδοθεί. Επίσης, στο ΠΙΕ βασίζεται, όπως είπαμε, στη φήμη. Και φυσικά στα στάδια παραγωγής είναι μια διαφορά εκεί πέρα, ότι για τα ΠΟΠ πρέπει όλα τα στάδια να γίνονται μέσα στον τόπο που έχουμε ορίσει εμείς ότι θα παράγει το προϊόν, ενώ για τα ΠΙΕ είναι μόνο ένα από τα στάδια αυτά. Όπως κάποια στιγμή σας ανέφερα, για και μια άλλη κατηγορία, τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.
αυτά, ένα τέτοιο προϊόν παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης, σύνδεσης ή αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο, δεν έχει καμία σχέση με τα στάδια παραγωγής. Είναι πως μια περιοχή το έχει παρασκευάσει αυτό. Μπορεί οι πρώτες σύνδεσεις να είναι από ένα του ίσκι της Ιρλανδίας, μπορεί να είναι επίπ, γιατί μπορεί να παρασκευάζεται, είναι η τέχνη περισσότερο. Ή η πίτσα. Στη χώρα μας δεν έχουμε κανένα τέτοιο βασικά προϊόν ακόμα, δεν έχουμε καταχωρήσει, αλλά εδώ κυρίως έχει περισσότερο ενισχύεται και κατοχυρώνεται η τέχνη και το ιδιότυπο του προϊόντος. Όπως σας ανέφερα, υπάρχουν τα προαιρετικά που ανέφερα προηγουμένως τα ορεινής παραγωγής, σε αυτά καθιερώνεται ως προαιρετική ένδειξη ποιότητας, δεν είναι υποχρεωτικά. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται μόνο όταν, το ίδιο ισχύει και για τη συνισιώτικη γεωργία, τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι ζωοτροφές για τα ζώα εκτροφής προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές. Επίσης, στην περίπτωση μεταποιημένου προϊόντων, η μεταποίηση λαμβάνει επίσης χώρα σε ορεινές περιοχές. Αυτό είναι κάτι έξτρα, κάτι παραπάνω δηλαδή, και γι' αυτό, συγγνώμη, γι' αυτό είναι και προαιρετικό. Ποια είναι η κατάσταση, και αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε, τι έχουμε στη χώρα μας, και το πιο σημαντικό αυτό που θα σας τονίσω ιδιαίτερα είναι γιατί επιμένουμε σε κάποια προϊόντα και με τον τρόπο που θα τα προβάλλουμε και τη σημασία που έχουμε και για την τοπική αλλά και την εθνική μας οικονομία. Η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα κατοχυρώσει 117 ονομασίες ως POP και PE, εκ των οποίων 81 αφορούν προϊόντα POP και 36 PE. Σε αυτά έχουμε τυριά 22-23, ένα μόνο PE, το οποίο είναι το τελευταίο έχει κατοχυρωθεί, αυτό είναι το κρασοτήρι, και έχουμε και 22 POP. Λάδια έχουμε, βλέπετε αντίστοιχα, φυτικά προϊόντα 40, ελιές 10, 2 κρέατα, πρόκειται για το αρνάκι του κατσικάκι ελασσόνας, το αυγοτάραχο 1, κρόκους κοζάνης φυσικά, μαστίχα, λάδι μαστίχας και, μαστίχα και τσίχλα, είναι και τα 3 POP από την Χίο, μέλια 2, και αρτοσκευάσματα επίσης είναι πιέ, όπως καταλαβαίνετε, το αρτοσκεύασμα, επειδή οι πρώτες ύλες του δεν μπορεί να είναι από τον ίδιο τόπο, μπορεί να το αλεύρι να είναι από πού δεν ξέρω και τα λοιπά και άλλα προϊόντα. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας μας. Εδώ τώρα θα μείνω λίγο να σχολιάσω αυτή την εικόνα εδώ πέρα. Αυτό. Δεν θέλω να σας δίνω νούμερα, αλλά αυτό μαρτυράει πολλά πράγματα. Λέει το εξής, λέει και κατά πόσο εμείς είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε φακέλους, αν πρέπει, γιατί δεν είναι πανάκια πολλές φορές να κάνουμε, να υποβάλουμε, να μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να κάνουμε μια πρόβλεψη ότι το προϊόν αυτό θα έχει προστιθέμενη αξία και θα έχει παραγωγή, θα παράγεται. Βλέπετε εδώ πέρα για να σας προλάβω ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν έχουν καθόλου παραγωγή. Τουλάχιστον δεν δηλώνεται παραγωγή, πώληση, δεν πουλάνε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι καταδικασμένα να διαγραφούν και από τον κατάλογο των POP. Υπάρχει μια νομοθεσία, δεν ενεργοποιήθηκε, ότι μετά από πέντε χρόνια, μπορεί αυτό να, έχει, να διαγραφεί από τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κατάλογο των γεωγραφικών ενδείξεων. Εκείνο που θα σας πω και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πριν μερικά χρόνια και πριν το 2013 πάλι, επειδή πάντοτε είχα μια σχέση και με τα νησιά και με όλη την Ελλάδα βέβαια και ειδικά στον τομέα των παραδοσιακών, κινδύνευσε το δικό σας, το Σαν Μιχάλη, μετά το κλείσιμο του συνεταιρισμού που παρήγαγε μεγάλες ποσότητες και το ΠΟΠ έγινε επί συνεταιρισμού για σας που ξέρετε καλύτερα, κινδύνευσε να έπεσε τόσο η παραγωγή που κινδύνευσε να μην παράγεται το τυρί. Ευτυχώς που υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι και μπράβο τους που συνεχίσαν αυτή την παράδοση και μάλιστα σήμερα το τυρί αυτό πουλιέται και
μπορώ να πω ότι κυκλοφορεί και στην Αθήνα και στα διάφορα σούπερ μάρκετ και πιστεύω σίγουρα και το καταναλώνετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικό να δείτε εδώ πέρα την κατάσταση. Πάντοτε, τονίζω εδώ πέρα, βλέπετε 126.000-127.000 είναι η παραγωγή της φέτας. Γιατί τη ξεχωρίζει εδώ πέρα ο πίνακας από εκεί που πήραμε από το Υπουργείο, ξεχωρίζει σαν βιολογική, αλλά δεν διαφέρει. Ανεξάρτητα αν είναι το βιολογικό, είναι κάτι έξτρα για τη φέτα. Δεν είναι, εξακολουθεί να είναι φέτα και έχει το σήμα από, απλώς έχει και την σήμανση και την πιστοποίηση του βιολογικού. Αυτό, όπως και το λαδοτήρι της Μυτιλίνης είναι εδώ πέρα και αυτό, όπως είναι και το μανούρι για κάποιες ποσότητες, χαρακτηριστικό είναι, κρατήστε το αυτό, από 126.000 τόνους που είναι η φέτα, παραγωγή της φέτας, το επόμενο σε όγκο τυρί παραδοσιακό που είναι το κασέρι είναι 3.000. Για να δείτε, θέλω να σας τονίσω το πόσο σημαντική είναι για την εθνική μας οικονομία και για το κατά πόσο πολύ προσεκτικούς χειρισμούς από όλους μας, το τονίζω από όλους μας, όχι μόνο από την πολιτεία, αλλά από εμάς, από τους καταναλωτές, από τους εστιατόρες, από τους ξενοδόχους, από όλους αυτούς που εάν προσπαθούμε, δεν προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε αυτό το προϊόν, μπορεί να πίσω από εδώ κρύβονται, όπως σας είπα και στην αρχή, πίσω από εδώ είναι 200-300 χιλιάδες ή και 150 χιλιάδες οικογένειες. Τρώνε ψωμί. Άρα θα πρέπει αυτοί που μιλάνε για τα προϊόντα, κάποια προϊόντα κυρίως αυτά και για όλα μπορώ να πω εγώ, αλλά για αυτά που έχουν ιδιαίτερη εθνική σημασία θα πρέπει να σκέφτονται πάρα πολύ το τι θα πούνε και γιατί τουλάχιστον για τη φέτα, επειδή έχει εχθρούς πολλούς στο εξωτερικό που έχουν κυνηγήσει για την... δεν τον παραδέχονταν, για ότι είναι ΠΟΠ και τα λοιπά. Μπορώ να συζητάμε ολόκληρες μέρες γι' αυτό, αλλά θέλω να τονίσω ιδιαίτερα αυτό. Επίσης, εδώ θέλω να τονίσω επίσης για κάποια άλλα προϊόντα που ο τρόπος που έγινε ο φάκελος μπορεί να οικονόμευσε και την παραγωγή τους. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα τυρί, το κατοίκι, το βλέπετε, που το περιορίσανε σε μία κοινότητα, γιατί βάλανε τη λέξη δομοκού. Κατοίκι που θα μπορούσαν να βάλουν και στην ευρύτερη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περιορίζεις, ότι θα παίρνεις γάλα μόνο από την περιοχή αυτή. Εγκληματικό. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να βάλουν περιοχή τουλάχιστον δύο νομών της Φθιώτιδας και της Βρετανίας, δεν ξέρω εγώ, ούτως ώστε να έχει δυνατότητα, γιατί ο στόχος, αν θυμάστε στην αρχή που σας είπα για τα προϊόντα αυτά, ο στόχος μας είναι κυρίως να αυξήσουμε την παραγωγή, να αυξήσουμε και την προσθέμενη αξία και να έχει όφελος από τον κτηνοτρόφο, τον μεταποιητή και τον έμπορο και όλη η αλυσίδα παραγωγής. Άμα εσύ βάλεις πάνω μία σφραγίδα και λες μόνο από την περιοχή, είτε λέγεται δομοκού, είτε λέγεται, με αποτέλεσμα. Τα λέω αυτά επειδή τα ζήσαμε, τα ζούμε και τα έχουμε ιδιαίτερα μελετήσει πάνω σε αυτά. Τα λέμε γιατί είδαμε στην αγορά δυσανάλογες ποσότητες κατοίκι να πουλούνται. Δυσανάλογες με αυτά που μπορεί να παράγει ο νομός. Γιατί όλο το γάλα να πάει εκεί πέρα για το κατοίκι δεν μπορεί να παραχθεί αυτό που βλέπουμε που πουλιέται στα σούπερ μάρκετ και εδώ και εκεί. Άρα σημαίνει ότι πουλιέται και μη ΠΟΠ. Μέχρι να φανταστείτε ότι για να ξεφύγουν από αυτό κάποιοι βάλανε, και μπορεί να είστε και εσείς μάρκετς, να το φάγατε κιόλας, βάλανε κατοίκι εκδομοκού για να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό του ΠΟΠ. Καταλαβαίνετε, αρχίζουν, ας πούμε, και γίνονται διάφορα στην πράξη. Ένα άλλο, γιατί θα πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά, όταν ξεκινά ένας φάκελος θα πρέπει να συμβουλεύεστε τουλάχιστον κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν γενικώς την κατάσταση, αυτά που σας λέμε στην αρχή, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι παράγουμε, πώς το παράγουμε, πού το παράγουμε, αν μπορούμε να το παράγουμε ένα προϊόν και τι προοπτική έχει για τον τόπο μας, για την εθνική οικονομία και ούτω καθεξής.
Το άλλο, Φορμαέλα. Φορμαέλα Ράχος. Βλέπετε, νούμερα ελάχιστα. Γιατί ελάχιστα? Γιατί βάλανε Φορμαέλα Αράχοβας. Η Αράχοβα, ένα τυροκομείο, τότε που έγινε το ΚΟΠ, είχε μέχρι 500 κιλά μπορούσε γάλα να αξιοποιήσει. Φανταστείτε πόση Φορμαέλα κυκλοφορούσε, γιατί δεν μπορούσε να παρασκευαστεί από αυτό το τυροκομείο πρώτο. Και το τραγικό, το φράγελαφικό μπορώ να πω, ποιο ήταν? Ότι ένας κτηνοτρόφος από την Αράχοβα, όταν έδινε το γάλα του στο χωριό της Αράχοβας, ήταν δυνατόν να λέγεται Φορμαέλα ΚΟΠ Αράχοβα. Άμα το έδινε 3-4 χιλιόμετρα παρακάτω, σε άλλο τυροκομείο, δεν μπορούσε να το πει ο άλλος που έφτιαχνε με την ίδια τέχνη και το έλεγε, το βάφτιζε ξαγανοτήρι, ξέρω εγώ, ψωμοτήρι, δεν ξέρω εγώ, Κώστας, Μίτσος κτλ. Καταλάβατε τι σημασία. Γι' αυτό επιμένω στον πίνακα αυτό να μας δώσει κάποια σημάδια το τι πρέπει να γίνεται. Δεν θα πρέπει να αποκλείουμε περιοχές. Να είμαστε, φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε ότι κάτι που γίνεται στην Άξο ή στην Λίμνο γίνεται και στην Ετωλοκαρνανία ή στην Κέρκυρα. Αυτό δεν συμβιβάζεται. Αλλά τουλάχιστον να εκτιμήσουμε την ποσότητα και το όφελος που μπορεί να έχει αυτή η δράση και αυτή η δραστηριότητα. Και αν πρέπει να γίνει, το τονίζω, δεν είναι πανάκια, είναι ένα όχημα, είναι ένα διαβατήριο, είναι μια πιστοποίηση να πάρει προστιθέμενη αξία το προϊόν. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έτσι λοιπόν, αυτά που σας είπα προηγουμένως, εδώ αποτυπώνει, από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα προκύπτει ότι υπάρχουν τυριά που στην ουσία έχουν ελάχιστη ή καθόλου παρουσία στην αγορά. Όπως η Φορμαέλα, η Γραβιέρα Αγράφων, το Μετσοβόνε επίσης, εκεί κι αν είναι. Κάνανε στο Μετσοβόνε και βάλανε, ξέρετε τι βάλανε μέσα, να παράγεται από γελατινό γάλα. Γιατί δεν μπορεί το Μετσοβόνε το τύπος αυτό να παραχθεί και από άλλο γάλα, έτσι. Ξέρετε που είναι το Μετσοβόνε. Τι σχέση έχουν οι αγελάδες, οι 5-6 αγελάδες. Θα μπορούσαν εκεί πέρα να γίνουν 100, 200, 500 αγελάδες, όχι δα. Αποτέλεσμα, θέλουν να το αφαιρέσουν αυτό, αυτά που. Άρα, πολύ σκέψη στο αίτημα για την κατοχύρωση των προϊόντων, οποιοδήποτε προϊόντων. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, τα δύο τελευταία είναι τα που σας είπα ότι δεν αποτυπώνονται στον πίνακα, γιατί είναι τελευταία γίνανε. Τα δύο είναι το ΚΟΠ το κρασοτήρι που είναι, το πιέ, μάλλον το κρασοτήρι, το πιέ, και είναι και το αρσενικό από την Άξο, το δικό σας. Που μόλις αυτά γίνανε το τελευταίο το διάστημα, γι' αυτό και δεν υπάρχουν στοιχεία πώλησης και παραγωγής τους. Το νομικό πλαίσιο είναι αυτό και εδώ πέρα είναι το site που μπορείτε στο Υπουργείο να τρέξετε να βρείτε λεπτομέρειες και για αυτά, και καθώς υπάρχει και μέσα από εκεί μπορείτε το site να βρείτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα καταγράφει όλα τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι ΠΙΕ είτε είναι ΠΟΠ. Λοιπόν, στα νούμερα, για να έχετε μία εικόνα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μέχρι σήμερα, Μάρτιο του 20, πριν από λίγο, 3.322 γεωγραφικών ενδείξεων λέγονται. Δηλαδή τα ΠΟΠ και τα ΠΙΕ μαζί και τα ΕΠΙΠ, όλα μαζί αυτά λέγονται γεωγραφικές ενδείξεις. GI, όπως λέγεται. 3.322. Φυσικά εδώ πέρα την πρώτη θέση κατέχει η Ιταλία, η Ελλάδα έχει την πέμπτη θέση. Τα ΕΠΙΠ είναι λίγα προϊόντα. Όπως είπαμε, η Ελλάδα δεν έχει καθόλου ΕΠΙΠ. Εδώ πάλι θα σας δείξω αυτή την... ότι μπορεί να γίνουν σαν ΠΟΠ ή ΠΙΕ και τα λοιπά, οποιοδήποτε γεωργικό προϊόν, είτε είναι κρέας, μέλι και τα λοιπά, είτε προϊόντα ζαχαροπλαστικής, είτε ζυμαρικά, είτε άλλα, ακόμα και μπορείς σαν γεωργικό προϊόν, μαλλί, σανό, εθέρια αέρα και ούτου καθεξής, μπορεί να κάποιος να τα κατοχυρώσει. Κάθε χώρα
παράγει προϊόντα των οποίων τα ονόματα προστατεύονται, όπως είπαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Και αντιπροσωπεύουν το 15,5% των ολικών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά, τα κρασιά κυριαρχούν, γιατί είναι άλλο καθεστώς. Είναι γεωγραφικές ενδείξεις τα κρασιά. Δεν έχουν το ίδιο καθεστώς με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει 30 διεθνείς συμφωνίες. Εδώ εμείς έχουμε κάποιους αστερίσκους, όπως ξέρετε, κάποιες συμφωνίες δυστυχώς που γίνανε με τον Καναδά, με την Ιαπωνία, με την Νότια Αφρική, ήταν σε βάρος της φέτας και υπονόμευσαν αυτή τη φήμη της και μπορεί να έχουμε δυσάρεστες συνέπειες τουλάχιστον στις εξαγωγές μας. Τουλάχιστον στις εξαγωγές μας. Γιατί μπορεί αύριο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να δεν είναι ότι θα παραχθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τυριά τα οποία λευκά τυριά που θα το ονομάσουν φέτα, αλλά άλλα τυριά από την, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθουν με ένα όνομα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα μειωθεί η ζήτηση της πραγματικής φέτας. Αυτό μας απασχολεί εμάς, γι' αυτό ήμασταν κάθετοι, ήμασταν αντίθετοι. Δυστυχώς πέρασαν αυτές τις συμφωνίες με κάποιους αστερίσκους κτλ. Και αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο λοιπόν στις ευρωπαϊκές συμφωνίες και τελευταία, αυτό μπορεί να το έχετε δει ας πούμε και σε εμάς συνέβη, είναι το χάπι ας πούμε που χρυσώνεται καμιά φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει κάποια εκατομμύρια για να προωθηθούν τα προϊόντα. Τελευταία έχει γίνει για πολλά προϊόντα POP, ένα από αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια είχε γίνει και δύο μεγάλα προγράμματα. Ένα για την Αμερική, για προώθηση εξαγωγών της φέτας στην Αμερική και Καναδά και ένα άλλο για την Ευρώπη. Αυτά τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αντιστάθμισμα των συνεπειών των διεθνών συμφωνιών καμιά φορά που γίνονται και επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα των προϊόντων αυτών. Για να δούμε το μέγεθος της αξίας των προϊόντων αυτών είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Η πώλησή τους φτάνει πολλά δις και αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι γεωγραφικές, τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων. Και είναι η αξία πώλησης των προϊόντων αυτών είναι 2,2 φορές ψηλότερη κατά μέσο όρο σε σχέση με τα ίδια προϊόντα που δεν έχουν. Άρα, σε γενικές γραμμές, αξίζει τον κόπο κάποιος να είναι προστιθέμενη αξία. Έχει καλύτερη πώληση το προϊόν έχοντας αυτή την διαπίστευση. Βέβαια, σε αυτή την δεξαμενή των 3.230 πόσο είναι προϊόντων, το πιο σημαντικό τομέα τον έχουν τα τυριά. Καταλαμβάνουν το 39% με δεύτερη το κρέας 20% και ούτου καθεξής. Εδώ βλέπετε, όπως είπαμε, ποια είναι η κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ, πέμπτη, στη σειρά. Εδώ, σε σχέση με το ποσοστό των άλλων τροφίμων, είμαστε πάνω από το μέσο όρο στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης που είναι μέσα και τα POP και τα PIE. Αυτό όμως, η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση όπως είδατε. Τα τυριά καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση. Η φέτα έχει τη μεγαλύτερη αξία πωλήσεων. Κρατήστε αυτό το αξία πωλήσεων. Έχει μεγάλη σημασία. Όπως είδατε, φυσικό είναι να έχει φέτα γιατί έχει εξαγωγές. Εδώ αυτό που μετράει στις χώρες και για αυτά τα προϊόντα είναι αυτός ο λόγος. Εάν αυτός ο λόγος είναι μεγάλος, το προϊόν έχει καλή προοπτική. Έχει πολύ καλή προοπτική. Δυστυχώς για τη χώρα μας, ο λόγος αυτός αξίας πώλησης προς αριθμό των γεωγραφικών ενδείξεων δεν είναι μεγάλος σε σχέση και με τις Γερμανίες, παραδείγματος χάρη, που είναι 2,62, εμάς είναι μισό. Και αυτό το μισό, αν δεν υπήρχε και η φέτα σε αυτή την δραστηριότητα, την εξαγωγή κτλ., δεν θα είχαμε ούτε μισό. Γιατί αυτός ο λόγος, με αυτόν τον λόγο μπορούμε να εκτιμήσουμε σε ποιο βαθμό τα τρόφιμα γεωγραφικών ενδείξεων κάθε χώρας εκμεταλλεύονται οικονομικά ή πιο απλά μπορούμε να δούμε εάν ο αριθμός των γεωγραφικών ενδείξεων, αυτών που έχουμε εμείς των 117, σε μια χώρα είναι σύμφωνος με την αξία πώλησης αυτών των προϊόντων.
Από ό,τι είδατε, η αξία πώληση σε εμάς δεν είναι, γιατί δεν έχουμε και παραγωγή. Από ό,τι είδατε, πέραν τη φέτα και ελάχιστον άλλων, δεν έχουμε παραγωγή των προϊόντων αυτών. Εμείς κάνοντας μια μελέτη στο εργαστήριό μας εδώ πέρα και με ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, με ένα φοιτητή μας, μεταπτυχιακό, ψάξαμε να δούμε τι φταίει, για να δούμε τι φταίει σε αυτή την κατάσταση και έχουμε χαμηλό δείκτη αξίας πώλησης των προϊόντων. Οι παράγοντες κυρίως που συμβάλλουν είναι ότι τα προϊόντα καταναλώνονται εγχώρια. Το είδατε, ας πούμε, το μόνο εξαγωγικό προϊόν είναι η φέτα που έχουμε εμείς. Λίγες εξαγωγές πραγματοποιούνται, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες φυσικά. Οι καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον για ένα προϊόν με γεωγραφική ένδειξη. Οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται τους επίσημους ελέγχους και το είδος των τροφίμων. Αυτό τουλάχιστον αποδείχθηκε. Και εδώ βλέπετε αυτή η κατάσταση των δικτών. Και όπως ανέφερα, τα τυριά πόπιν αυτά που στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγάλο ποσοστό από τις γεωγραφικές ενδείξεις. Κατά προσέγγιση, η αξία πώλησης είναι 6,3 δισεκατομμύρια, είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο όγκος είναι 866.000 τόνους. Είναι πάρα πολύ. Αυτό αντιπροσωπεύει 10% της παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα κατέχουν το 90%. Εδώ είναι κάποια πολύ σημαντικά νούμερα που να μην σας κουράζω. Είναι αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών και μεταξύ ακόμα και των προϊόντων. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που έχουν τη μερίδα του λέοντος στις εξαγωγές, τη μερίδα του λέοντος στην αξία πώλησης κτλ. Σε σχέση με κάποια άλλα. Αυτό αποτυπώνεται σε κάθε χώρα. Εδώ παραδείγματος χάρη βλέπουμε ποια είναι τα τυριά στις μεγάλες χώρες που παράγουν προϊόντα pop. Είναι, στην Ιταλία είναι το Παρμεζιάνο Ρετσιάνο και το Γκράνα, Μοντάνο. Στη Γαλλία είναι το Κοντέ, το Ροκφόρ και το Ροκφόρ. Και η Φέτα είναι οπωσδήποτε για τη χώρα μας. Προδιαγραφές. Σύμφωνα με τον κανονισμό, για να δικαιούται προστατευμένης ονομασίας προέλευσης ένα προϊόν γεωγραφικής, είναι να έχει τις εξής προδιαγραφές. Να έχει το όνομα του γεωγραφικού προϊόντος, την περιγραφή, την οριοθέτηση, αποδεικτικά στοιχεία ότι το γεωγραφικό προϊόν ή το τρόφιμο που κατάγεται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, γιατί παίζει πάντα ρόλο η περιοχή, και περιγραφή της μεθόδου παρασκευής του γεωγραφικού προϊόντος ή τροφίμου. Εδώ βέβαια, δυστυχώς, υπάρχουν διάφοροι που ζωγραφίζουν κάποια πράγματα και δυστυχώς φτάσα στο σημείο να το εξής και θα το λέω, ας πούμε, προκειμένου να φτιάξει κάποιος στο φάκελο και να γράψει τη σύσταση του προϊόντος, με πήρε στο τηλέφωνο να το πω ανάλυση. Φανταστείτε πώς γίνονται και τι ζημιά κάνουν κάποιοι άνθρωποι στον τοπικό φορέα ή και σε κάποιους αργότερα τελικά στους παραγωγούς. Προδιαγραφές που τεκμηριώνουν το δεσμό μεταξύ ποιότητας του χαρακτηριστικού λειτουργικού προϊόντος και του τροφίμου, η λεπτομερής παρουσίαση της γεωγραφικής περιοχής με όλα μέσα, με όλα ό,τι περιλαμβάνουν και φυσικά λεπτομερής στοιχεία για την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους και την περιγραφή της ιδιόδους αλληλεπίδρασης μεταξύ των χαρακτηριστικών τους. Γιατί δηλαδή, σε τι οφείλεται αυτό το διαφορετικό χαρακτηριστικό που έχει το τυρί το δικό σας που παράγεται στον τόπο σας. Και φυσικά το όνομα και η διεύθυνση των αρχών είναι απαραίτητο, ειδικοί κανόνες επισήμανσης και ούτω καθεξής. Επειδή θα έχουμε σίγουρα ενδιαφέρει πολλούς από εσάς, αλλά είναι η σήμανση που γίνεται και τα λοιπά, καλό. Θα πάω στην επόμενη ενότητα. Η επόμενη παράγραφος ενότητα, στην πούμε, ενότητα, είναι η πώς φτιάχνουμε μικρές παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε βιοτεχνικές μονάδες ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, που είναι κάτι που ταιριάζει περισσότερο και στην παραγωγή στα νησιά και ούτω καθεξής.
Ξεκινώντας εδώ πέρα, αναφερόμαστε ότι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως έχουν περίπου 300.000 τόνους και είναι 1,2 είναι η αγορά, η αξία αγοράς των τηλεκομικών προϊόντων. Δυνατότητα τώρα. Υπάρχουν, όπως πολύ καλά ξέρετε, περιφέρειες της Ελλάδας που είναι η παραγωγή του γάλακτος, που έχουν παραγωγή γάλακτος, αλλά υπάρχουν υποτυπώδεις ή καθόλου μεταβλητικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει κατά μείζωνα στα μικρά νησιά και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές, και όχι μόνο, και στις άλλες μπορεί να κάποιος, ας πούμε, που μπορεί και είναι σε θέση να το κάνει και το έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί σίγουρα να το κάνει. Και μικρές, μπορεί να αναπτυχθούν μικρές και μισαίου τύπου οικογενειακές επιχειρήσεις μέσα στη μονάδα ή κοντά στην κτηνοτροφική μονάδα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οι κτηνοτρόφοι έχουν δημιουργήσει πολλές τέτοιες μικρές μεταβλητικές μονάδες, αξιοποιώντας την παραγωγή ή μέρος αυτής φτιάχνοντας τοπικά προϊόντα. Στη χώρα μας δεν έχει, παρότι υπάρχει ένα τμήμα κτηνοτρόφων ή και άλλων των οικογενειών τους που θέλουν να το κάνουν, δεν έχει προχωρήσει. Βέβαια και η πολιτεία δεν είχε βάλει ένα πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πλαίσιο που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει, θα σας το δείξω ποιο είναι, και μπορεί τελικά να υλοποιήσει αυτή τη δραστηριότητα, που τονίζω πάλι, το τονίζω αυτό και θα το λέω συνέχεια, ότι δεν είμαστε όλοι για να κάνουμε, έτσι. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί εκτινοτρόφοι, πολύ καλοί έμποροι, αλλά να μην είμαστε και τυροκόμοι ή αντίστροφα. Κάποιοι είναι και κάποιοι το έχουν. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθηθούν και αυτό το κάνω χρόνια. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους αυτούς, θέτοντάς τους όμως και κάποια ερωτήματα που είναι κρίσιμα, το κατά πόσο μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη δραστηριότητα. Γιατί θα πρέπει θα πρέπει να ξέρουν πού απευθύνονται, αν φτιάξουν αυτό το τέλειο προϊόν, σε ποια αγορά απευθύνονται, εάν τουλάχιστον εξασφαλίζουν μεγάλο ποσοστό, το ένα 40-30% τουλάχιστον να το εξασφαλίζουν από πριν ότι μπορεί να το πουλήσουν τοπικά ή με κάποια αγορά προοπτικής. Λαμβάνοντας υπόψη όλη αυτή την κατάσταση που στην αγορά, αυξητικές τάσεις που παρουσιάζει η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων γενικά, μπορεί και επειδή υπάρχουν έλλειψη τέτοιων μικρών μονάδων ακόμα, δεν έχει κορεστεί, και κυρίως τονίζω στην Ήπειρο, στα μικρά νησιά, υπάρχει χώρος για τη λειτουργία μικρών τέτοιων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Πάντα όμως, μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε υπόκειται οποιαδήποτε παραγωγή και πώληση προϊόντος, υπόκειται στον κανόνα της διασφάλισης της ποιότητας. Γιατί θα πρέπει να εμείς οφείλουμε να δώσουμε στον καταναλωτή ασφαλές προϊόν. Το τονίζω ιδιαίτερα. Αυτές λοιπόν στον κόσμο μπορεί να είναι πρωτόγνωρες σε εμάς ή μάλλον υπάρχουν λίγες, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο το 53% από το γάλα που παράγεται οδηγείται σε μονάδες εξεργασίας μεταποίησης. Το υπόλοιπο, το 47%, δηλαδή το μισό, γίνεται, επεξεργάζεται στα μικρά νοικοκυριά, στις φάρμες και ούτω καθεξής. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτής η μικρή κλίμακα γεωργική εκμετάλλευση είναι συνδεδεμένη με την παγκόσμια επιστημιστική ασφάλεια. Δηλαδή δίνει ψωμί στον κόσμο. Ασχολούνται κυρίως οι γυναίκες στις πολλές χώρες του κόσμου, είναι αυτές που φτιάχνουν, και δεν μιλάμε μόνο για τυριά, πάρα πολλά προϊόντα, όλη την γκάμα των γεωργικών προϊόντων. Άρα διατηρεί παραδοσιακά προϊόντα διατροφή, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια ισορροπημένη διατροφή και διαφύλαξη της αγροβιοποικιλότητας και φυσικά της αεφόρου χρήσης φυσικών πόρων. Παίζει σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και ο ΦΑΟ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την κατηγορία της μικρής κλίμακας οικογενειακής εκμετάλλευσης, γιατί αφορά πολλά εκατομμύρια πληθυσμού. Συμβάλλει στην προώθηση παραδοσιακών προϊόντων οικοτεχνίας, αξιοποίησης φυσικών πόρων και στις μη αναπτυγμένες χώρες, προώθηση αγροτουρισμού και προώθηση
τυπικών προϊόντων στην τοπική γαστρονομία, καθώς και στήριξη και προβολή της παράδοσης. Πάντοτε, σαν γνώμονα αυτό που είπα και προηγουμένως, η καλή πρακτική στην παραγωγή των προϊόντων. Και τώρα θα σας δώσω κάποια παραδείγματα, να κρατήσετε λίγο στο μυαλό σας, για μικρές εκμεταλλεύσεις, πώς θα ξεκινήσει κάποιος να κάνει μία μικρή εκμεταλλεύση, τι πρέπει να έχει στο μυαλό του, τι θα πρέπει να απαντήσει με λίγα λόγια, να απαντήσει για μία μικρής δυναμικότητας μονάδα, ακόμα από 100 μέχρι και 100 κιλά μέχρι 2 τόνους την ημέρα επεξεργασία. Οι συνθήκες της αγοράς σήμερα μερικές φορές είναι και λύση απελπισίας. Και αυτό να το προσέχουμε. Λόγω της πτώσης της τιμής, όπως είδατε τα τελευταία χρόνια του γάλακτος, είτε είναι πρόβιο, είτε είναι κατσικίσιο, έγκυο, είχαμε μεγάλη πτώση, ο κόσμος έπρεπε να δει τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει το ψωμί του. Άρα η χαμηλή τιμή του γάλακτος, η αστάθεια των τιμών, οι υψηλές τιμές των ζωών, δηλαδή το τροφές τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς πόσο καμιά φορά δεν συμφέρει που λέμε λόγος, λέει ο λόγος να παράγουμε γιατί είναι ακριβή η ζωοτροφή. Επίσης, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε γύρω μας αύξηση του τουρισμού, άρα αύξηση της ζήτησης, είναι προκλήσεις. Στροφή προς υγιεινό παραδοσιακό τρόπο διατροφής και αυτό είναι μια πρόκληση. Και λίγο πολύ αυτό με το να παράγουμε τα προϊόντα αυτά παραδοσιακά ή γιαούρτια, επιντόρπια είτε και άλλα προϊόντα, λακτοκομικά τουλάχιστον, αλλά και άλλα προϊόντα, έχουν και ένα καλύτερο περιθώριο κέρδους. Αυτά είναι κάποια κίνητρα φυσικά. Τώρα, οι παραγωγοί που σκοπεύουν θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις. Όχι να είναι επιστήμονες κτλ., αλλά να έχουν οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς του τουλάχιστον να συνεργαστούν με κάποιους που ξέρουν την τέχνη. Να έχουν παρακολουθήσει ή να είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν κάποια στοιχειώδη μικρή εκπαίδευση σεμιναρίων, τουλάχιστον, και η εκκίνηση της μονάδας θα πρέπει να γίνει αφού πάντα να προηγείται μία έρευνα αγοράς. Αυτό που είπα αρκετές φορές μέχρι τώρα, θα πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε. Να μην πάμε στα τυφλά, στα κουτουρού που λέω. Άρα, θα κοιτάζουμε για υποδομές, γύρω μας, δρόμοι, λιμάνια, συγκοινωνία, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Το θέλουν γύρω μας, αυτά που φτιάχνουμε εμείς ή γυρνάνε την πλάτη. Και όλο αυτό. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι έρευνα αγοράς. Τι είδους επιχείρηση δραστηριότητα θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν ανταγωνιστές, τα προϊόντα, τι προϊόντα πουλούν αυτοί, τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιούν. Υπάρχει ζήτηση. Αν υπάρχει χρήση δευτερογενών πηγών, διενέργεια συνεντεύξεων, αυτά βέβαια είναι σε μία. Μπορεί να γίνουν και πιο απλοποιημένα αυτά. Μην μένετε στο διενέργεια συνεντεύξεων κλπ. Συνέντευξη είναι το να βγεις και να μιλήσεις με αυτούς που νοικιάζουν δωμάτια, με αυτούς που έχουν εστιατόρια, με αυτούς που έχουν ξενοδοχεία κτλ. Και αυτό συνέντευξη είναι. Και χρήση μάλιστα και ερωτηματολογίου με κάποιους πελάτες για να μπορέσουμε να. Έτσι διαμορφώνουμε αυτό το κλασικό που πολλές φορές υπάρχει στις μελέτες, στα business plan που λέμε, το λεγόμενο τα δυνατά και αδύνατα σημεία, που είναι απαραίτητο αυτό να το κάνουμε, και στη συνέχεια να κάνουμε μια προσέγγιση marketing. Να προχωρήσω λίγο να σας δείξω κάποια παραδείγματα τώρα για μια παραγωγική διαδικασία. Όπως είπαμε, η επιτυχία μιας μονάδας τέτοιας απαιτεί, είναι ένα δύσκολο, θέλει αρκετό καλό σχεδιασμό αρχικό. Και όλο αυτό μας παίρνει και κάποιο χρόνο. Περίπου ένα χρόνο μας πιάνει. Ο σχεδιασμός της μονάδας είναι ένα έργο που θέλει δεν είναι μια κοινή πρόταση να την ακολουθήσει οποιοδήποτε. Κάθε είδος δραστηριότητας θέλει και τη δική του, κάθε μονάδα δηλαδή, θέλει και έχει το δικό του προφίλ. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, πρέπει να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Πού, πόσοι, ποιοι, τι, πόσα, πότε, πώς. Δηλαδή, σε ποια θέση θα κάνουμε αυτό το χώρο. Θα είναι ορεινός, θα είναι παιδινός. Πόσοι άνθρωποι θα εμπλακούν σε αυτό. Έχουμε τεχνικούς, είναι μισθωτοί, είναι της οικογένειάς μας, έχουν κάποια εκπαίδευση.
το τι είδους γάλα θα επεξεργαστούμε και θα παράγει ο συγκεκριμένος εξοπλισμός και τα λοιπά για να πάρουμε τον εξοπλισμό. Πόσα προϊόντα θα θέλουμε εμείς να φτιάξουμε. Ποσότητα γάλακτος για να ξέρουμε ότι θα η δυναμικότητα, να καθορίσουμε τη δυναμικότητα. Πότε έχουμε εμείς, πότε θα λειτουργεί αυτό. Είναι όλο το χρόνο. Άρα θα πρέπει να έχουμε γάλα όλο το χρόνο. Ξέρουμε ότι το Αίγιο και το πρόβιο γάλα δεν είναι όλο το χρόνο. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το υπόλοιπο χρόνο. Αν έχουμε γελατινό, το κάνουμε, το αξιοποιήσουμε. Πώς. Επίσης, το πώς αφορά και τον τρόπο χρηματοδότησης. Υπάρχουν κάποια εργαλεία χρηματοδοτικά να το κάνουμε αυτό. Αυτά όλα θα πρέπει να τα απαντήσουμε. Και να βάλουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι απαραίτητο. Όπως βλέπετε, θέλει ένα χρόνο να μας πάρει. Τι κάνουμε για να πετύχουμε αυτό. Όπως είπαμε, έρευνα αγοράς, δημιουργία φακέλου. Κρατήστε, αυτά είναι απλά σήμερα. Ειδικά για την, εγώ αναφέρομαι για την περίπτωση της οικοτεχνίας. Γιατί η οικοτεχνία είναι μέχρι 300 κιλά. Δηλαδή να επεξεργάζεται κάποιος, αν είναι μαζί με έναν άλλο μπορεί να πάει και 500, αλλά μέχρι 300 κιλά μπορεί να φτιάχνει μέσα στη μονάδα του κτηνοτροφική εκμετάλλευση να αξιοποιεί το γάλα το δικό του. Γι' αυτό, περί αυτού πρόκειται, η διαδικασία είναι απλή. Πάρα πολύ απλή. Δημιουργία φακέλου, κατάθεση στοιχείων, εκπαίδευση του προσωπικού, τοποθέτηση εξοπλισμού, σύναψη συμφωνιών. Αυτά είναι τα κλασικά που πρέπει να κάνουμε εμείς. Εδώ έχουμε παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, 200 κιλά γάλα να κάνουμε εμείς τυριά, γιαούρτια και κάποια επιντόρπια. Ένα παράδειγμα, ας πούμε. Κάναμε ένα μοντέλο. Και εδώ είναι μια τυπική μονάδα με τον βασικό εξοπλισμό και εδώ επιμένω πάρα πολύ να μην κρίνετε και να μην αποφασίσετε την αγορά του εξοπλισμού, ακόμα και του χώρου. Ο εξοπλισμός είναι το βασικό γιατί ο χώρος είναι από περιοχή σε περιοχή διαφοροποιείται ανάλογα και με το κόστος κατασκευής κτλ. Αλλά ο εξοπλισμός να μην μείνετε σε αυτά που θα σας λένε οι πολιτές του εξοπλισμού. Θα σας δώσω παραδείγματα βασικού εξοπλισμού και πού μπορεί να φτάσει ένας προϋπολογισμός αυτού του έργου. Βλέπετε εδώ πέρα έχει το βασικό εξοπλισμό. Δηλαδή έχει τη δεξαμενή γάλακτος που είναι απαραίτητο για να βάζουμε το γάλα όταν το μαζεύουμε εκεί πέρα. Μία μέρα, δύο καμιά φορά και ούτω καθεξής. Αντλία για να το τραβάμε, να το πηγαίνουμε στην. Ένα λάκτης να το ψύχουμε, παραδείγματος χάρη. Ένας κορυφολόγος να καθαρίζουμε περισσότερο, γιατί χρησιμοποιείται για καθαρισμό, δεν είναι να τυποποιήσουμε στη μικρή μονάδα μας, είναι απαραίτητο να καθαρίσουμε το γάλα, γιατί τα διάφορα φίλτρα που χρησιμοποιούμε και τσαντήλες, όπως λέμε, δεν είναι αρκετά πολλές φορές. Μια τυροτράπεζα, ένας εποστικός, αν κάνουμε και γιαουρτάκι, ένας εποστικός θάλαμος, εδώ τα ψυγεία μας και εδώ θα είναι ένας χώρος φοχητικός. Δεν θέλει πολλά. Ο χώρος που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μονάδα μπορεί να είναι και μέχρι 80 με 50 κάποια φορά τετραγωνικά. Δεν είναι απαραίτητο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και πολύ μικρότερος. Αν χρειάζεται. Βλέπετε εδώ πέρα έχω πολλές κατόψεις που εδώ είναι 80 τετραγωνικά και μπορεί εδώ πέρα να κάνει και τυριά σκληρά και μαλακά τυριά και να δεν χρειάζεται. Και εδώ πάλι ο χώρος αυτός είναι επίσης 5 επί 8 για 500 λίτρα την ημέρα. Είναι αρκετός. Και ούτω καθεξής. Βλέπετε εδώ πέρα διάφορες. Εδώ θα μείνω λίγο τώρα. Τι θα κάνει κάποιος. Θα ξεκινήσει από τη σύνταξη του φακέλου του. Θα θέλει μια αίτηση, τοπογραφικό, κάτωψη κτλ. Περιγραφή τεχνικού. Αυτό είναι για το κατασκευαστικό περισσότερο. Θα στείλει το φάκελό του να τον εξετάσουν στην υπηρεσία την τοπική εκεί πέρα, την ΔΑΟΚ όπως λέγεται, και θα το απαντήσουν μέσα σε ένα ευλογχρονικό διάστημα και θα ξεκινήσει την επιχείρησή του. Δεν είναι, ειδικά για την οικοτεχνία, δεν απαιτούνται αυστηρές προδιαγραφές με την έννοια να θέλουν αξιοποίηση τι θα κάνει στο τυρόγαλα και τα λοιπά, γιατί είναι λίγη ποσότητα, οπότε μπορεί να διαχειριστεί ακόμα και να τη δώσει που λέμε στα γουρούνια. Ή να φτιάξει κάποια προϊόντα, είναι λίγη ποσότητα. Βέβαια,
πάλι βασιζόμενοι σε μία έρευνα που έχουμε κάνει, είδαμε ότι δεν είναι και όλοι λένε «ΟΚ, ξεκινάμε». Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποιοι αντισταλτικοί παράγοντες για τη δημιουργία μιας μονάδας. Και εδώ βλέπετε το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι οικονομική αδυναμία βέβαια από πλευράς, γιατί τους δίνουν και κάποια νούμερα κάποιοι που είναι 300 και πλέον χιλιάδες, οπότε εδώ, εκεί είναι απογορευτικό πραγματικά. Βλέποντας εδώ πέρα τα συμπεράσματα, βλέπουμε ότι το 51,8 των κτηνοτρόφων θεωρούν ευκολότερη η ίδια με άλλους κλάδους την εύρηση εργασία του συγκεκριμένου κλάδου. Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι είναι πιο κοντά σε αρκετό ποσοστό. Το 89,3 των κτηνοτρόφων θεωρούν ότι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτούνται για την γαλακτοκομεία. Λίγο πολύ όλοι έχουν λόγω παράδοσης. Το 43,9 του συνόλου απάντησαν πως είναι θετική στην δημιουργία μιας μονάδας τέτοιας, ενώ το ποσοστό αυτό έρχεται σε 64%. Το ποσοστό τώρα 64,5 οι κτηνοτρόφοι πιστεύουν πως μια μονάδα θα έχει κόστος μεταξύ 50.000 και 350.000, δεν είναι τόσο μεγάλο, έτσι, εκτός και αν θέλει κάποιος να κάνει μεγαλύτερη μονάδα. Για το ίδιο ερώτημα οι απόφοιτοι των γεωπονικών σχολών είπαν 40,8%. Από τις απαντήσεις τώρα προκύπτει ότι περισσότεροι θεωρούν ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι εκείνα που θα έχουν σβάσει στο γάλα, θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξη στο μέλλον. Είναι θετική. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι κτηνοτρόφοι μπορούν, είναι θετικοί στο να συνεταιριστούν στη δημιουργία μιας μονάδας. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Δηλαδή έχουν πιο μεγαλύτερη κοιότητα για να το κάνουν. Δεν είναι όμως, το τονίζω, απλό. Πρέπει να καταβάλει κάποιος μεγαλύτερη προσπάθεια, χωρίς να θέλω να βάλω δυσκολίες, αλλά πρέπει να το σκεφτεί για να μην, να μην έχει δυσάρεστες, να μην απογοητευτεί, δεν πρόκειται να χάσει μεγάλο κεφάλαιο, έτσι, είναι μικρά εδώ πέρα. Το 55% θεωρείται λυπή στην πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές, αυτό ισχύει ακόμα για τη δημιουργία μιας μονάδας. Σιγά σιγά βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν μελέτες πάνω σε αυτό και μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά κυρίως πρέπει η πολιτεία να είναι με απλοποιημένες διαδικασίες να δίνει πληροφόρηση στους παραγωγούς. Και εδώ βλέπουμε την κατανομή αυτή, όπως είδατε προηγουμένως, για την ενημέρωση. Ο εξοπλισμός τώρα θα πρέπει να επιλεχθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, όπως είπαμε. Τη δυναμικότητα παραγωγής, τις ενδεχόμενες επεκτάσεις που θα γίνουν μελλοντικά, την ποιότητα της καταστασιακής των εξαρτημάτων για να αυξάνουν τη διάρκεια ζωής, μείωση της ίσιας επιβάρησης και απόσβησης και αφετέρου να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες απρόβλεπτων βλαβών. Εδώ διαπιστώθηκε από το εργαστήριό μας μια μελέτη που κάναμε ότι πολλοί, σε σχέση με τη δυναμικότητα είναι αυτό, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων εμφανίζουν πλεονάζουσα δυναμικότητα. Δηλαδή βλέπουμε σήμερα, άμα τη μαζέψουμε, ότι πόση δυναμικότητα έχει το τάδε τροκομείο, το τάδε τροκομείο κτλ. Άμα τη μαζέψουμε, μπορούμε με την δυνατότητα αυτή να επεξεργαστούμε τριπλάσια ποσότητα γάλακτος. Άρα έχουν αγοράσει εξοπλισμό που είναι περιττός, με λίγα λόγια, άρα σπατάλη. Πιθανή αιτία είναι λανθασμένη επιλογή εξοπλισμού βασιζόμενη ως μόνο κριτήριο την άποψη του πολιτή, που σας είπα, της εταιρείας που εμπορεύεται το σχετικό εξοπλισμό. Και εδώ έχουμε παραδείγματα εξοπλισμού, τι θέλει κάθε, τα απλά, πολύ απλά, τι χρειάζεται ένα τυροκομείο μικρό, γύρω στα 300 κιλά, να επεξεργάζεται μέχρι 300 κιλά, θέλει δηλαδή ένα φίλτρο ή κορυφολόγου καθαριστή για να καθαρίζει, που σας είπα, μια αντλή αυγή που σας έδειξα, μια δεξαμενή γάλακτος, ένα ψυκτικό θάλαμο να έχει ψήξει, εξοπλισμός, άμα πρόκειται να είναι για τυρί, να έχει ένα καζάνι, θα σας δείξω φωτογραφίες, μια τυροτράπεζα που να δουλεύει πάνω, καλούπια οπωσδήποτε και μικρό εξοπλισμό όπως κρεμάστρες, μεζίθρας, ανοξύδοντα δοχεία και ούτω καθεξής. Επίσης, αν θέλει να φτιάξει γιαούρτι, χρειάζεται ένας βαστήρας ξεχωριστό, γιατί η ποσότητα που θα κάνει γιαούρτι δεν θα είναι αυτή που θα κάνει γάλα, θα είναι λιγότερη, μακάρι να είναι,
και τέτοια. Αλλά δεν είναι, ανάλογα την διαθέσιμο, την ικανότητα που έχει να το πουλήσει. Θέλει μια συσκευή γεμίσματος τυπέλων, θέλει μια συσκευή εμβολιασμού απλή, ένα υποστεκοθάλαμο οπωσδήποτε, χωρίς αυτό δεν γίνεται γιαούρτι, καρότσια μεταφοράς αν χρειάζονται καρότσια και δεν είναι μέσα, αντλία επαχείρευστον όταν θέλει να συσκευάσει κάποιο τύπο και μηχανές συσκευασίας γιαούρτι για να σφραγίζει αν θέλει το καπάκι κτλ. Εδώ σας δίνω το παράδειγμα αυτό για 300 κιλά αξιοποίηση. Το κόστος κατασκευής, το κόστος των εξοπλισμού μάλλον, όχι κατασκευής. Για την κατασκευή επίτηδες δεν έχω βάλει, γιατί σε πολλές περιοχές παράγοντες οι οποίοι είναι αστάθμητοι, μπορεί να απαγορεύεται σε μία περιοχή να έχουμε ταράτσα ή να απαγορεύεται να έχουμε αλουμίνια κτλ. Ανάλογα την περιοχή. Στα νησιά κυρίως ισχύει αυτό. Οπότε και το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Εδώ βλέπετε κάποια κόστη. Αν κάνετε μία κατά μέσο όρο άθροιση εδώ πέρα, δεν ξεπερνάει τις 30.000 όλος αυτός ο εξοπλισμός. Όλος αυτός ο εξοπλισμός. Εδώ κάποιες φωτογραφίες, όταν βλέπετε μικροί τυρολέβητες που μπορεί να δουλεύουν και με ρεύμα, αλλά μπορεί να δουλεύουν και με άλλη, με πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Εδώ είναι η τυροτράπεζα που σας είπα απαραίτητη και εδώ μία πίχτρα εφόσον είναι για, αν θέλει κάποιος να κάνει μαλακά τυριά όπως θέλετε παραδείγματος χάρη. Τα καλούπια, τα διάφορα καλούπια, η αντλία. Και εδώ πάλι ένα κόστος εξοπλισμού που σας είπα όπως προηγουμένως σημαίνεται μεταξύ 25 και 30 χιλιάδες. Ανάλογα τώρα όσο αυξάνει η δυναμικότητα της μονάδας μας, τόσο περισσότερο έτσι, έχουμε αυξάνει το κόστος. Αν θέλουμε εδώ για μικρής μονάδας παραγωγής τυριών συγκεκριμένα τώρα, με συγκεκριμένο κοστολόγιο, και εδώ αν θέλουμε γιαούρτι παρασκευής γιαούρτης. Εδώ είναι αυξημένο το κόστος όταν θέλουμε γιαούρτι βιομηχανικό, γιατί θέλει συσκευαστικές μηχανές, θέλει και διαφορετικό τρόπο. Οπότε το αποκλείουμε για την περίπτωσή μας, δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο κόστος. Λοιπόν, συμπεράσματα. Σε μια δύσκολη εποχή τώρα με την πρωτεϊνή παραγωγή γάλακτος, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να δώσει μια διέξοδο. Με ένα αρχικό κεφάλαιο περίπου 100.000 με όλο το εξοπλισμό και με την εγκατάσταση, έτσι, μπορεί να φτιαχτεί μια μονάδα που να συντηρεί τρεις εργαζόμενους μιας οικογένειας και από το τρίτο έτος να αποδίδει κάποιο κέρδος. Φυσικά κλειδί για την επιτυχία είναι μια καλή γνώση της αγοράς, το τονίζω αυτό, προσεκτική επιλογή εξοπλισμού, χωρίς επιβολές και εμπειρία πάντα στην παραγωγή είναι παράγοντας επιτυχίας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια πράγματα, είναι φωτογραφίες που τις έχω στο μυαλό μου. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όμως είναι στην Ελλάδα, ήταν. Πιστεύω να μην είναι τώρα. Βλέπετε, να φύγουμε από εδώ, να φύγουμε από εδώ, να φύγουμε από εδώ, να φύγουμε από εδώ και από εδώ να φύγουμε και να πάμε εδώ. Εδώ αυτός ο χώρος δεν είναι πάνω από 30 τετραγωνικά. Παράγονται είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πορτογαλία συγκεκριμένα. Εδώ είναι η κουζίνα του σπιτιού της, παρόλα αυτά βλέπετε την καθαριότητα και τον εξοπλισμό. Και εδώ ένα τυρί παραδοσιακό στην Πορτογαλία που πουλιέται 20 ευρώ το κιλό, στο χώρο που σας έδειξα προηγουμένως. Η παραγωγή του, τα στάδια του, γιατί είναι φωτογραφίες που τις τράβηξα εκεί πέρα, και εδώ και αυτό το τυρί. Και είναι το πίξιμο γίνεται, έτσι για να καταλάβετε, από αντούς αγκινάρας. Εδώ χρησιμοποιείται μόνο στην ΚΟ. Η αγκινάρα, το εκχύλισμά της για παρασκευή ενός τυριού στην ΚΟ. Στη χώρα μας δεν χρησιμοποιείται, όμως στην Πορτογαλία και στην Ισπανία χρησιμοποιείται σαν μέσο πίξης του γάλακτος. Και εδώ σταματάω για να ακούσω, είμαι ανοιχτός, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και περιμένω οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Μασούρα. Να πω κάτι, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά.
Θέλω να πω ότι όλη αυτή η παρουσία του Aegean Cuisine, αλλά και η επιτέλους ενασχόληση στη χώρα μας, από τη χώρα μας με τη γαστρονομία, γιατί δυστυχώς δεν είχε συνειδητοποιηθεί πόσο αξία έχει η γαστρονομία και ειδικά σε μια τουριστική περιοχή σαν τη χώρα μας, έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Αυτό που θέλω να πω στο κύριο που μιλήσαμε πριν από λίγο, είναι ότι στην κυροκομεία πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν βγει και έχουν δραστηριοποιηθεί στην περιοχή μας, όπως στην Μύκονο, στην στην Βάρο, στην Άνδρο. Και άρα και έχουν δραστηριοποιηθεί και λειτουργούν επιτυχώς, άρα και έχουν βρει ανθρώπους και ασχολούνται εκεί και έχουν βρει προφανώς για να υπάρχουν επιτυχώς και τα σημεία που διαθέτουν τα προϊόντα τους. Έχει δε μία εξέλιξη στην περιοχή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα η ενασχόληση με τα προϊόντα, που ομολογουμένως είναι εντυπωσιακή σε όλα τα νησιά. Μικρές, το τονίζω, βιοτεχνίες, οι οποίες παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και περιζήτητα. Και μάλιστα, εάν ακολουθήσουν και κάποιους κανόνες σύγχρονης αγοράς, βελτιώσουν λίγο το μάρκετινγκ, κοιτάξουν λίγο πιο προσεκτικά, αυτά τα προϊόντα μπορούν να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικές τιμές και να πουλούνται πολύ πιο ακριβά από κάποια άλλα προϊόντα. Η αίσθηση που υπάρχει λοιπόν ότι επειδή στρέφεται επιτέλους ο κόσμος στον τόπιο προϊόν, στρέφεται η νοοτροπία σιγά σιγά με αργά βήματα και όλων αυτών που έχουν υπηρεσίες, δηλαδή εστιατόρια, ξενοδοχεία που παρέχουν πρωινά, στρέφουν την προσοχή τους και καταλαβαίνουν ότι ναι μεν πολλές φορές είναι ακριβότερης ποιότητας τα προϊόντα που μπορούν να διαθέσουν να βγάλουν ένα ελληνικό πρωινό ή τα τοπικά προϊόντα, αλλά βλέποντας και παραδειγματιζόμενοι για παράδειγμα ότι φέτος ή και τα τελευταία 5 χρόνια αποδεδειγμένα τα μαγαζιά Aegean Cuisine, τα εστιατόρια Aegean Cuisine, τα πρώτα που γεμίζανε γιατί είχαν κοιτάξει την ποιότητα τα τοπικά προϊόντα που αυτό ζητάει ο καταναλωτής, νομίζω ότι έχουμε ήδη παραδείγματα πετυχημένα, όχι μόνο στα τυροκομεία και στα εστιατόρια και στις παραγωγές που ξεκίνησαν, τόλμησαν και πάνε καλά. Απλά, εάν δεν ακολουθήσουν τα ημίμετρα. Και ήταν όλες και οι φωτογραφίες που μας έχει ο κύριος καθηγητής, το πριν και το μετά. Αν μπει κάποιος με σύγχρονο τρόπο, κάνει μια μελέτη, ξεκινήσει με προσεκτικά βήματα, προφανώς και υπάρχει το περιθώριο. Δεν είναι, νομίζω, οι Ιταλοί που έχουν όχι μόνο αυτές τις πρωτικές σπούδες στην παρουσία του κύριου καθηγητή, αλλά και σε ένα σωρό άλλους τομείς έχουν αξιοποιήσει τη γαστρονομία τους σε μεγάλο βαθμό και είναι υπόδειγμα στην αξιοποίηση και του τουρισμού σε σχέση με τη γαστρονομία, αλλά και σε τι βήματα έχουν κάνει. Έχουμε μια πλούσια κουζίνα και μάλιστα, επειδή αναφόμαστε στις Κυκλάδες, είμαστε μια περιοχή που το μικροκλίμα της αλλά και συνθήκες μπορούν να βγουν εξαιρετικά προϊόντα. Και δεν χρειάζεται να πω εγώ για τα παγκοσμίου φήμης κρασιά της Σαντορίνης ή τυριά συγκεκριμένα της Νάξης. Έχουμε ήδη αυτά τα παραδείγματα. Κύριε καθηγητά, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Λοιπόν, έλεγα πολύ σωστή επισήμανση για τη συσκευασία. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι αναπόσπαστο με την, ειδικά για τα προϊόντα αυτά. Είναι, μπορώ να πω, το παν. Γιατί αν, δηλαδή, αν βάλουμε σε μια καλή συσκευασία θα δώσει ακόμα προσθέμενη αξία στο προϊόν. Τελευταία αυτές τις μέρες είμαι σε συσκευασία με ένα άλλο νησί της Λίμνου και αφορά νομίζω και τους πατριώτες σας από την Τίνο, ότι σκέφτονται να στο καλαθάκια, αυτά που παραδοσιακά ξέρετε πολύ καλά σε κάποια χωριά της Τίνου, αλλά όχι και σε όλα τα νησιά, δεν είναι αποκλειστικό αυτό, να μπορούν να προσφέρουν σαν συσκευαστά διάφορα προϊόντα, όσα μπορούν από τα γαλακτοκομικά, ενώ τα τυροκομικά, τα διάφορα τυριά, μέσα σε καλαθάκι. Και άλλα πολλά πράγματα που θα γίνει, εφόσον διατηρούνται βέβαια οι συνθήκες υγιεινής κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η συσκευασία παίζει σημαντικότατο ρόλο κυρίως στα προϊόντα αυτά και τους δίνει προστιθέμενη αξία. Είναι ελκυστικότερα. Τα κάνει ελκυστικότερα.
Εγώ είχα να πω ότι η τοποθέτηση της κυρίας έχει μεγάλο βάθος, γιατί δυστυχώς προϊόντα διαμάντια στην περιοχή μας πάσχουν πάρα πολύ από τη συσκευασία και ενώ είναι ποιοτικά δεν σε προδιαθέτουν να τα αγοράσεις και ίσως αν άλλαζε η συσκευασία τους θα άλλαζε και η τιμή τους. Προφανώς δεν είμαι πλέον ειδικός για να πω αυτά τα πράγματα, αλλά εκ της θέσεώς μου και της ενασχόλησης του επιμελητηρίου με την γαστρονομία πολλά χρόνια έχουμε τύχει σε μια σειρά προσπάθειών είτε για να πείσουμε παραγωγούς να αλλάξουν σκεφτικό, είτε παρακολουθώντας διάφορα σεμινάρια που φέραμε ειδικούς για να προσπαθήσουμε να αναβαθμιστεί η ποιότητα, αλλά είτε και από συγκεκριμένα παραδείγματα. Και εδώ πρέπει να πω ότι αν κάποιος ακολουθήσει το σωστό δρόμο που αποδεικνύεται και αποδεικνύεται ότι αυτός είναι, έχει μέλλον. Αν δεν το κάνει, δεν έχει μέλλον. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που αφορά τη Σύρο που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα προϊόν παγκοσμίου φήμης, το λουκούμι. Θα μπορούσε για παράδειγμα αυτή η συσκευασία που είναι ίδια εδώ και 100 χρόνια σε κάποια προϊόντα, είτε στις καρβαδόπιτες, να διατηρηθεί ίσως για ιστορικούς λόγους, αλλά να υπάρχει και μια δεύτερη συσκευασία. Όταν βρέθηκα λοιπόν κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και έπεσαν στην αντίληψή μου συσκευασίες με τύπου χαλβαδόπιτες ή λουκούμια, όχι μόνο η ποιότητα δεν ήταν αυτή που είναι της Σύρου, αλλά ήταν τουλάχιστον 5 φορές η τιμή παραπάνω από συσκευασίες που σε παρέβαλα σε κόσμημα και όχι σε λουκούμι. Και εκεί άρχισα να σκέφτομαι ίσως ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος οι συνάδελφοι αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο να θεωρήσουν. Άρα έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, όμως και εδώ θα πρέπει να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 3 χρόνια, παρατηρούμε σε όλα τα νησιά βελτίωση σε αυτό το κομμάτι που λέγεται συσκευασία και σε πολλά διαφορετικά προϊόντα. Και εκεί υπάρχει μια βελτίωση. Απλά δεν είναι τα βήματα τόσο γρήγορα όσο οι εποχές και οι συνθήκες επιβάλλουν. Λοιπόν, πολύ καλά το εντοπίσατε. Εμείς αυτό το έχουμε ξεκινήσει πολύ νωρίς, σαν εργαστήριο, σαν πανεπιστήμιο. Η ομάδα η δικιά μας και εγώ από ακόμα όταν ήμουν νέος επιστήμονας στα πρώτα βήματα εδώ στο πανεπιστήμιο, ξεκινήσαμε. Οι περισσότεροι φάκελοι που είδατε που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνανε με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Γαλακτοκομείας. Κάποιοι φάκελοι, δυστυχώς αυτοί που ξεφύγανε από την επίβλησή μας, γιατί δεν ξέρανε, ξέρετε, δεν ξέρουμε και τι είναι αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό και η προσπάθειά μας αυτή μας έκανε να πάμε σε όλες τις άκρες της Ελλάδας για να μελετήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μελετήσει πάρα πολλά το εργαστήριό μας, σας λέω ότι έχει, δηλαδή το τυράκι της Τίνο το έχουμε μελετήσει με σκοπό να γίνει pop. Η ποιε δεν έχει σημασία. Αυτό μετά είναι η πρωτοβουλία των τοπικών φορέων. Δεν μπορούμε εμείς, δηλαδή αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει για το τυράκι της Τίνο, αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει για την Πάρο, αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει για την Νάξο, αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει για την Καθούρα. Αν σας πω ιστορίες για την Καθούρα, επειδή αυτά απαιτούν και κάποιο χρόνο και έξοδο για να γίνουν, τους εντάσσουμε με πάλι πρωτοβουλία δικιά μας. Έχει γίνει αυτό προσωπικά, μπορώ να σας πω πολλές ιστορίες, και με την Ικαρία που επιδοτούσαν τη δράση αυτή και δυστυχώς δεν προχώρησε, είχε φτάσει μέχρι τον έπαρχο για να βοηθήσει. Καταλαβαίνετε, πρέπει να υπάρχει και μία μικρή έστω συμμετοχή, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά το φάκελο τον υποβάλλουν οι τοπικοί φορείς που έχουν δράσει. Δηλαδή οι τυροκόμοι, οι κτηνοτρόφοι, ο συνεταιρισμός κτλ. Εμείς είχα στην παρουσίασή μου να σας δείξω σε πόσα προϊόντα, δηλαδή το λαδοτήρι, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, βλέπετε την εικόνα, βλέπετε αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα ιδιαίτερο τρίλαδοτήρι της Ζακίνθου, το οποίο πάει και αυτό το έχω μελετήσει έτοιμο να υποβληθεί ο φάκελος, είναι θέμα των τοπικών φορέων. Και πάρα πολλά της Κεφαλονιάς, πάρα πολλά προϊόντα τα έχουμε με πρωτοβουλία δικιά μας
μελετήσει. Και απ' την άλλη θα πρέπει και οι τοπικοί φορείς με μια μικρή ενέργεια, τέλος πάντων, και πάντα με τη δική μας επίβλεψη, δεν απομικρυνόμαστε, το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι ένα τυρί που οριμάζει μέσα σε λάσπη, αυτή είναι σαν μαγιονέζα αυτό, προκύπτει από το λάδι. Επειδή βγάζει το τυρόγαλα και γίνεται μια μαγιονέζα. Και το οποίο είναι, τουλάχιστον από μικροβική σκοπιά, είναι στήρο. Είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι ένα πολύ πρωτότυπο παραδοσιακό προϊόν. Οι άνθρωποι, υπάρχει η ίνη, υπάρχει έτοιμος φάκελος με λίγα λόγια, μπορούν να το προωθήσουν. Και άλλα πολλά. Προσπαθούμε από τη μεριά μας, δηλαδή σαν πανεπιστήμιο, τουλάχιστον το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και κυρίως το εργαστήριο που εκπροσωπώ εγώ, προς αυτή την κατεύθυνση εξακολουθεί, έκανε και κάνει και θα κάνει ό,τι μπορεί για να είναι κοντά στους παραγωγούς, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους μεταποιητές, σε όλο τον κόσμο, για να δώσει αυτή την, και τη γνώση, αλλά και να τους προφυλάξει από διάφορες αστοχίες. Γιατί είναι κρίμα να καταναλωθεί ένας χρόνος και κόπος και έξοδα για να, και στο τέλος, ας πούμε, να βάλουν κάτι λάθος μέσα στο προϊόν, το οποίο θα τους δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε εδώ είμαστε, συνέχεια ήμασταν και θα είμαστε όσο μπορούμε για να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε περισσότερο, γιατί τους θεωρούμε συνεργάτες μας, αλλά να υπάρχει και αυτή η ενέργεια, αυτή η δράση τώρα που μου εξήγησε, το ήξερα και από το 2013 που είχα έρθει πάλι στο επιμελητήριο, αλλά το είδα τώρα και να υλοποιείται και χάρηκα πάρα πολύ για την δραστηριότητα αυτή του επιμελητηρίου που πήρε σάρκα και οστά η δράση αυτή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι οι ίδιοι, οι εμπλεκόμενοι φορείς του τουρισμού, της εστίασης, όλου αυτού του χώρου να συνειδητοποιήσουν για την ανάδειξη αυτών των προϊόντων. Εγώ δηλαδή, επειδή έχω μια ιδιαίτερη πιστησία σε αυτά, γίνομαι καμιά φορά γραφικός όταν πηγαίνω, ας πούμε, σε περιοχές, και θα σας πω παραδείγματα γιατί πρέπει να τα λέω αυτά. Πηγαίνω σε περιοχές που είναι η καρδιά, παραδείγματος χάρη, της φέτας. Μουζάκι Καρδίτσας, ξέρω εγώ, έτσι. Πάω και ανοίγω να πάω σε μια ανάλογη εκδήλωση, σεμινάριο διαζώσης τότε στην περιοχή. Μπαίνω, χτυπάω να φάω μέσα σε ένα εστιατόριο. Αφού έφαγα, παρήγγειλα και υποτίθεται και ένα τυρί μαζί με τα άλλα, και όταν, αφού μου έφερε ένα τυρί το οποίο δεν ήταν φέτα που του ζήτησα, τέλος πάντων, όταν πλήρωσα και του λέω, δεν το λέω, ξέρεις τι έκανες τώρα, με κοίταζε. Πήρες, λέω, ένα περίστροφο και έκασες στην πόρτα και περιβολάς στο μέτωπο όλους τους πελάτες σου. Γιατί, λέω, όλοι οι πελάτες σου είναι κτηνοτρόφοι εδώ πέρα. Λέει, μα μου, λέω, γιατί το έκανες αυτό, πόσα κιλά φέτα, αυτό το τρί πουλάς εσύ τη βδομάδα στο εστιατόριό σου, τόσο στην εκέδες, λέω. Λέω, για τόσο καταστρέφεις την οικονομία. Στα 500 μέτρα από εδώ πέρα είναι τυροκομείο, που πάνε οι άνθρωποι και δίνουν το γάλα τους και ο άνθρωπος αυτός έχει επενδύσει. Γιατί καταστρέφεις την οικονομία της περιοχής. Με κοίταζε μετά, καταλάβατε. Το ίδιο βράδυ, την ίδια μέρα πάω στο ίδιο ξενοδοχείο, στην περιοχή, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, και βλέπω στα μπουφέ όλα, και ήταν και παιδιά και όλα από εκδρομή και εδώ, τρώγανε απροσδιορίστου ποιότητας προϊόντα. Εάν αυτό δεν το κατακτήσουμε, που χάρηκα από το σε ένα βαθμό πετυχαίνεται στην περιοχή σας, αν είναι έτσι, είναι ένα πολύ καλό βήμα. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Δεν υπάρχει τουρισμός χωρίς αυτά και αυτά χωρίς τουρισμό. Να πω κάτι συμπληρωματικά. Καταρχήν, τι είναι επιμελητήριο? Το επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, περίπου 20.000, υποχρεωτικά από το νόμο είναι μέλη, το γράφονται στο επιμελητήριο. Αν θέλουν να πληρώνουν τη συνδρομή τους, αν δεν θέλουν, γιατί είναι προαιρετική, δεν την πληρώνουν. Δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους όλα αυτά που κάνει το επιμελητήριο Κυκλάδων. Έχει επιλέξει συνειδητά να προσπαθεί να φανεί χρήσιμο στα μέλη του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, κάνουμε μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο το Γεωπονικό και έρχεται το επιμελητήριο και λέει, μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιον από εσάς. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς μπορεί να του φανεί χρήσιμο, άσχετα αν είναι στο θερμικό του ρόλο, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε, μήπως και μπορέσουμε και έστω και κατά το ελάχιστον αυξηθεί η εμπλοκή με τα παραγόμενα προϊόντα,
με τον πρωτογενή τομέα και με τη μεταποίηση. Επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνάδελφο και είπε ότι στη διαδικασία μπλέκεται το εμπορικό επιμελητήριο, επιμελητήριο σκέτο λέει, δεν έχει σημασία, δεν έχει καμιά εμπλοκή σε κανένα στάδιο το εμπορικό επιμελητήριο. Ίσως το μπέρδεψε με κάποια άλλη υπηρεσία. Εμείς όμως δεν λέμε αν μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στη γνώση, στην την νομοθεσία, στα στάδια που χρειάζεται, σε ένα business plan, θα το κάνουμε. Θα μου πείτε, μα έχει τη δυνατότητα το επιμελητήριο να πηγαίνει στα 20.000 μέλη του και να παρέχει ατομική υπηρεσία. Το βιοτεχνικό τμήμα του επιμελητήριου έχει γύρω στα 2.000 μέλη. Αυτή τη στιγμή είμαστε 200 άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούμε. Ναι, είναι πρόθεση του επιμελητήριου να φανεί χρήσιμο. Έστω και σε ένα άτομο, ας είναι και αγρότης και ερμηνεία και μέλος του. Αν μπορεί να το φανεί χρήσιμο, θα το κάνει. Είμαστε στη διάθεση, όποιος επικοινωνήσει, να το προσπαθήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να πω κάτι πρώτου κλείσουμε. Έχουμε στο τμήμα προγραμμάτων και ανάπτυξης του επιμελητηρίου καθημερινά επικοινωνίες και ο κόσμος, επειδή ζούμε σε ένα γραφειοκρατικό κράτος, μερικές φορές μπερδεύεται, ψάχνουν θέματα που αφορούν το Δήμο, την περιφέρεια, την κυβέρνηση. Εμείς όμως προσπαθούμε, όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, είναι μεγάλος ο αριθμός των μελών μας και αν είναι και την ώρα που ξεκινάει η περίοδος τουριστική, είναι όλοι μαζί σε πιεσμένο χρόνο, προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι όσο μπορούμε. Δεν το ξέλαβα ότι το ήθελα σε παράπονο, απλά σαν διευκρίνηση το είπα, γιατί ξέρετε, όταν έχουμε για πρώτη φορά και εμείς επαφή με πολλοί κόσμο που δεν είναι μέλη μας, μερικοί δεν ξέρουν και τι είναι το επιμελητήριο. Γι' αυτό έκανα αυτή τη διευκρίνηση. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν μια χρήσιμη συνάντηση, συζήτηση. Το ότι έμεινε τόσο μεγάλος αριθμός μέχρι τελευταία στιγμή δείχνει το ενδιαφέρον. Εμείς θα επεξεργαστούμε αυτή την παρουσίαση για τα προσωπικά δεδομένα και θα ανέβει στη σελίδα μας και στο YouTube. Οπότε κάποιοι μπορούν να θέλουν να πάρουν τα στοιχεία αυτά ή να ξαναδούν ή να δώσουν σε κάποιον δικό τους, όπως συνήθως γίνεται, τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει. Και να σας πω ότι αυτά τα 4 σεμινάρια, όπως είπαμε στο ξεκίνημά μας, έχουν διαφορετικό, με επίκεντρο το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο, διαφορετικά θέματα στην κάθε μία. Χαίρομαι που από αυτές τις αιτήσεις που έχουν γίνει η συντριπτική πλειοψηφία θα παρακολουθήσει και τα 4 και εύχομαι να είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες και να δώσουν και το ένασμα σε αυτή τη συνεργασία που ξεκινάει με το Πανεπιστήμιο, να την κάνουμε και πιο ουσιαστική και να την συγκεκριμενοποιήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μασούρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκδήλωση και θα τα πούμε πότε, Παναγιώτη. 16 Απριλίου είναι το επόμενο. 16 Απριλίου είναι η επόμενη με το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο για όσους ενδιαφέρουν. Θα ξαναβγούν εδώ οι προσκλήσεις με την ίδια διαδικασία, αποστολή το email και να ξέρετε ότι αν υπάρχουν κάποιοι στο περιβάλλον σας που θέλουν να παρακολουθήσουν, θα υπάρχει το επιτελείο αυτών των ανθρώπων μας για να τους ετοιμάσουν το λάπτοπ, το κινητό τους, προκειμένου να έχουν την ευκολία να την παρακολουθήσουν. Και νομίζω θα είμαστε πιο έτοιμοι αυτή τη φορά. Γιατί στο τελευταίο μισάωρο είχαμε μια ομάδα 10 ανθρώπων εδώ για να μπορέσει να προετοιμάσει όσους δεν είχαν ξαναμπεί πρώτη φορά και να είναι όλοι αυτοί που είναι χωρίς να μείνει ούτε ένας εκτός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε για να έρθω σε επαφή έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος με τόσο κόσμο. Που και είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε ή οποιοδήποτε ερώτημα που, ή και απορία ή και συζήτηση πάνω σε θέματα αυτά ή και γενικότερα στον τομέα της γαλακτοκομείας. Σας ευχαριστούμε. Καληνύχτα σε όλους. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα.